Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. Είστε έτοιμοι? Leganés, donde quiera que se encuentre. Allí estaremos presentes para gritar el Leganés, el Leganés. Πόσο αντιαριανός είσαι, ρε, πόσο, ρε. Για ποιο τα λες αυτά, κύριε Καζαμπάκα, για το ποιος είναι πιο αντιαριανός, ε? Για ποιος τα λες? Καλημέρα, καλημέρα. Όταν πουλάει ο Άρης αρνητικά, ρε, κοπρίτες, ναι. Άρη παίζεται να πω. Ο Άρης όχι, ναι. Δηλώσει κάποιος σοφός εδώ στο Ραδιομέγαρο. Όταν παίζεται είναι ο πρωταθλητής των FM. Ένας σοφός εδώ στο Ραδιομέγαρο, δεν θα πω ποιος. Μου λέει να ξέρεις, πάω, αλλά ο πρωταθλητής στα FM είναι πάντως, ο Άρης. Πάντως, αν στην ΕΡΤ δεν ήταν τεμπέληδες. Ναι. Και δημόσιοι υπάλληλοι του Κερατά, να πούμε, καλημέρα. Καλημέρα. Αυτή την θεαματικότητα που φέρνουν τα οι Αριανοί. Μη βρε Κωνσταντίνε, ήθελα να ρωτώ και καλημέρες τώρα. Αυτή την θεαματικότητα που φέρνουν θα την εκμεταλλευόταν και εμπορικά. Επειδή όμως είναι ΕΡΤ και επειδή είναι όλοι, να πούμε, ένας βάρα τον άλλο, χτύπα τον... Όμορφα, ναι. Δηλαδή δεν έχει καμιά ανάγκη. Πρόσεξε, θα πεις. Ανεβάζει εμένα τώρα, λέμε. Διευθυντή εμπορικού τμήματος στην ΕΡΤ. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχει ανάγκη διευθυντή εμπορικού τμήματος στην ΕΡΤ, τι τους νοιάζει? Ναι, όχι, αυτό ακριβώς. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Άρα δεν βάζονται καν διευθυντή, φίλε, τίποτα. Άρα ο Άρης θα έπρεπε να είναι
σε ένα άλλο κανάλι, ξέρω εγώ, Open, Αλφα, ξέρω εγώ. Το Πάρο Σαββίδη, λε. Φυσικά έπρεπε τον Πάρο Σαββίδη. Το πρώτο κανάλι που του συγκαλώ. Διότι. Πάρ καλά, πώ δεν είπε κανένα Μέγα, διότι, διότι, διότι θα ήταν τρομερό να λέγανε οι Αργιανοί. Δίνει ένα χρωματικότητα στο κούτι το κανάλι. Άριστρε! Ναι, πάντω. Πάντως ότι πουλάτε Άρη. 2 εκατομμύρια πλάς σε εμάς με τον Ολυμπιακό. Πουλάτε Άρη, ρε καθήκη, όταν ναι. Να πούμε δεν πουλάει ο Άρης καλά και πουλάει στραβά. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν πουλάει όταν πάει στραβά. Έχουμε ξεχάσει πώς είναι να πουλήσει στραβά ο ΠΑΟΚ. Έχουμε κάποιες εκκλάμψεις. Άμα κερδίζει τα 35 από τα 36 μάτς. Άμα ήταν ο ΠΑΟΚ Ερέρα να πούμε στον ΠΑΟΚ και έλεγε ότι. Άμα πέσουν τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού στο κεφάλι του Πάου, δεν θα το έλεγε ποτέ. Ναι, εγώ λέω να το έλεγε. Δεν θα το έλεγε ποτέ. Στο πρώτο εγκεφαλικό, τι θες λες. Ναι, υπονοείς ότι λόγω του εγκεφαλικού τα είπε αυτά ο Πάκο Ερέρα. Όχι, λέω ότι είναι. Ο οποίο σήμερα τα συμμαζεύει λίγο, αλλά για μένα ο Πάκο Ερέρα. Γιατί τι θέλει καλή. Στα 65 δημόσια σχέσει, μήπως τον ξαναπάρουν. Δηλαδή. Δεν πρόκειται να. Αλλά κοίταξε στην Ελλάδα, στην Ελλάδα μπορεί να ξαναρθεί. Πού να έρθει να κάνει. Μπορεί να έρθει να λάβει την ΑΕΚ, λέγω τώρα ένα παράδειγμα. Στο δεύτερο εγκεφαλικό. Στο τρίτο μπορεί να έρθει. Στα 65. Στα 65, γιατί 65 χρονών δεν είναι κουτσάρουνε. Όχι, στα 65 όχι. Αν έχεις κόρες, ναι. Αν έχεις κόρη ας πούμε, πιο πιθανό να γίνεις παππούς από κόρη γιατί από εκεί δύσκολα. 65 πρέπει να έχεις γίνει ήδη παππούς, ναι. Ασχολείσαι με τα καρότσια, έχεις πάρει ήδη... Πορτεμπέ, ναι, ήδη ήθελες να πάρεις ένα τελευταίο... Ναι. Ήδη ήθελες να πάρεις ένα τελευταίο γρήγορο αυτοκίνητο με 180 άλλα. Ναι, γιατί 65 φίλε, πάρε ένα station wagon. Μην το λες εμένα. 65? Εγώ όνειρο αν ζήσω... Να πάρεις γρήγορο αυτοκίνητο σε 65. Ναι, ναι, ναι. Φίλε, πολύ κακά το σκέφτηκες το θέμα. Δεν ξέρω. Να σου πω γιατί ήταν ανακλασικά στο 65 με γρήγορο αυτοκίνητο. Θα είναι να βγει στον περιφερειακό και να σε μαζεύουμε από καμιά χαντάκια. Τα ανακλαστικά μου του στα 50 είναι ενός 30. Ναι. Λόγω στα 65 θα είναι ενός 50. Α, έτσι το πας αναλογικά. Και στα 80, αν ζήσω καλά, εγώ θα πιθάνω στα 72. Αλλά αν ζήσω. 72? Ναι, παππούς μου πέθανε 72. Νέος άνθρωπος σε 72 ακόμα. Άμα είσαι γερός. Άμα είσαι γερός άνθρωπος. Κοίταξε, ο γερός ξέρει. Δεν έχει αρρώστια δηλαδή να σε πάρει. Εντάξει, δεν έχει κάνει συμβόλαιο ότι δεν θα σε βρει βρικόλακα. Καλά, α αυτή την κουβέντα τώρα. Άσκαλε πρωί-πρωί. Εδώ πατού. Ξέρει, οι γριέ. Εδώ πατούσε βρισκόταν στο κάτω μαχαλά. Σαν. Αχ, δεν μπορώ να το πιστέψω. Αυτά είναι στη ζωή. Καλά, ρε, δεν μπορεί. Εδώ πατούσε εκεί βρισκόταν ο κύριος Μανώλης. Πες μου λίγο κάτι, πες μου λίγο κάτι. Ναι. Έχεις μαλώσει όλες τις υπηρεσίες. Ποιες υπηρεσίες? Υπηρεσίες δημόσιες. Χθες όρμηξα σε ένα παπά. Ξέρω ότι όρμηξε παπά, αλλά εγώ χθες πήγα στον οδοντίατρο του φίλου μου τον Παντέλο και μου λέει τώρα αυτό που ξέρει πως το γνώρισε. Λέω πότε, λέει το 99 λέει πριν από σένα να είναι έτοιμος να πλακώσει μια συνεφορία. Λέει και γινούσε σε μένα και μου λέει πες κάτι ρε ψηλέ, θα πω μέσα να σπάσω την τζαμαρία. Τέτοια έκανες από τότε. Στα 30 μου λέει είχες και το ψοφίμι λέει ακόμα τότε. Ναι, μου το έβγαλε Βιανούλα το ψοφίμι. Καλά στο έκανε. Σε είχα προετοιμάσει βέβαια κι εγώ. Με το αμάξι γκρακ βγαίνει. Δεν ξαναμπαίνει. Δεν να μπει. Λοιπόν, ο Πάκο Ερέρα έκανε δηλώσει. Εντάξει, okay, δεν την πιάσαν σωστά την όλη ιστορία αρκετή. Έτσι. Για μένα υπάρχουν δύο πτυχές του θέματος. Πρώτον, ότι ο Άρης δεν φρόντισε να περάσει μέσα στο μυαλουδάκι του Πάκο Ερέρα ποιο είναι πραγματικά το DNA της ομάδας. Γιατί αυτά δεν θα τα έλεγε μετά. Έπρεπε να του δείξουν. Ναι. Τροπεοθήκη. Όχι, όχι. Συντροπεοθήκη το τελευταίο τίτλο του Άρη. Εντάξει, το 70, οκ. Ναι, okay. Πέρασε εμεί. Παιδάκι ήταν ο Πάκο. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Αυτοί οι 11, α πούμε, πού είναι οι τελευταίοι. Ναι. Ο πατέρα μου έχει λιώσει, τα κόκαλά του είναι στο οστεοφυλάκιο. Στη Θέρμη. Στη Θέρμη. Ο Σιρόπουλο ναι. Και αυτού τα κόκαλα είναι. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει. Ο τερματοφύλακα είναι ο 75 χρονών που έπεσε. Οι υπόλοιποι έχουν οι αρτηριοσκοί είναι 75-78 χρονών. Εντάξει, να κάνουμε ρε. Αυτό το DNA του Άρη. Ναι, αλλά οι λεγανέ που τουλάχιστον να του πούνε κάποια πράγματα. Οι Λεγανές έχει πάρει τίτλο στην Ισπανία. Α, το ψάξω. Αλλά οι Λεγανές είναι κλασική ομάδα. Κλασική ομάδα σε γούντα division. Ναι. Δηλαδή είναι μόνιμα στη Β' Ισπανία. Εγώ 20 χρόνια που ασχολούμαι ναι. Με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με το στίβο 25. Ένα Αριανό που ναι. Είναι 25 χρονών. Ναι. Πόσα χρόνια έχει γειτονάσει αφεντική, πόσα χρόνια έχει γειτονάσει στην Β' στη Γάμα. Ένα Αριανό που είναι 25 χρονών. Δηλαδή έχει γεννηθεί. Έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο τώρα. Ναι. Έχει ναι. Γεννηθεί, ξέρω εγώ, το 94. Ναι. Γεννιέται το 94, ναι. Με το που γεννιέται και εκεί καταλαβαίνει άλλο. Ο Λεγανές δεν έχει τίποτα. Κατάλαβε, ο Άρης έχει και 3 πρωταθλήματα, έχει και ένα κύπελο. Πού τα έχει τα πρωταθλήματα. Πώς έχει πάρει να τα αφαιρέσουμε τον Ζόρι. Ένα 25 ρε παιδί. Βρε, ένα 50 δεν έχει δει τίποτα από τον Άρη. Χαίρομαι πολύ. Ο Πάκο Ερέρα. Ναι. Πότε είναι γεννημένος. 65 χρόνο, βάλε ότι είναι το 50. Το 52. 52, 53. Όταν πήρε τελευταία φορά τίτλο Άρης.
Είχε επιδείξει γυναίκα. Ωραία, εκεί 17 χρόνια, 18 άμα είχε βρει γυναίκα, ρε, ο Πάκο Ερέρα όταν πήρε άλλη στο τελευταίο. Αλλά είναι άλλο. Ποιο DNA είναι, για να μα τρελάνετε. Ο Πάκο Ερέρα. Ποιο DNA είναι, να μα τρελάνετε. Παρεξηγηθήκανε κιόλα οι Αργιανοί γιατί είπε, λέει, ότι είμαστε Λεκανέ. Τι είδε Λεκανέ. Δεν είναι Λεκανέ, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι Λεκανέ. Ο Άρη είναι στην Ισπανία, μα θέλουμε να το βάλουμε έτσι. Ούτε ο Πάκο είναι Ρεάλ και Μπαρσελόνα, μα τρελάνει. Κόρτοπα είναι. Ο Άρης στην Ισπανία είναι Δέλτα ή Μπέτις. Μια ομάδα που πέφτει, ανεβαίνει, έχει πολύ κόσμο. Σιάτ Λεόν είναι τι είναι, Κόρντομπα είναι. Πουλά στρέλα τώρα, το καλύτερο στην Ισπανία. Αυτή η δήλωση του Πάκο, ο Πάοκ τι είναι στην Ισπανία, ο Πάοκ είναι Σεβίλη ή Ατλέτικο. Σεβίλη, Ατλέτικο. Μπαρσελόνα Ρεάλ δεν είναι. Πόσα τίτλους έχει πάρει η Ατλέτικο. Δεν έχουν πάρει πολλούς. Πόσα τίτλους έχει πάρει. Η Ατλέτικο έχει πάρει αρκετούς. Άρα δεν είσαι Ατλέτικο. Σεβίλη. Η Σεβίλη της Ισπανίας είναι. Τώρα πάει να γίνει Μπαρσελόνα. Ακριβώς. Εκεί, εκεί. Γιατί ο Πάοκ δεν έχει πάρει πολλούς τίτλους να πω ότι με ρεάλ Μπαρσελόνα. Αν θυμώσει Αμερικανός πρόξενος εκεί και κάνει κάποια πράγματα. Θυμώσει, ξεθυμώσει. Μπορεί φέτος να γίνει ντέρμπι με τον Άρη πάλι να παίξει. Εγώ βλέπω γκρίνια στην ΑΕΚ. Εγώ βλέπω γκρίνια όταν βγαίνει. Ο άλλο λέω εγώ. Αν θυμώσει Αμερικανός πρόξενος και γίνει κανένα πατριδί. Δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα φέτος. Φέτος δεν προλαβαίνει. Χρόνου πρόξενο τα λέμε. Τον πρόξενο τα λέμε. Εγώ όταν βλέπω τον Ουζουνίδη Κωνσταντίνε μου να είναι στη Βαβαρία γιατί να μιλάει για πάρτι και να λέει εσείς έχετε δημιουργήσει κλίμα αφιβολίας στην ομάδα στους δημοσιογράφους. Το γλυφτράκι του Μελισανίδη έπρεπε να καταλάβει ότι πηγαίνοντας στην ΑΕΚ οι προσδοκίες πρωταθλητισμού είναι μειωμένες. Και εφόσον το ξέρουμε εμείς, το ξέρουμε εμείς, αυτός που είναι προπονητής και είναι πιο εξειδικευμένος, έπρεπε να το ξέρει καλύτερα. Ναι. Εδώ ναι. Ήδη στον Ολυμπιακό λένε τι βλακεία κάναμε που πήραμε τον Χριστοδουλόπουλο. Και εδώ ο Ραπτόπουλος δικαιώνεται διαχρονικά. Mm-hmm. Διότι ο Ραπτόπουλος πολλές φορές λέει, έλειωσε ο Λάζαρος. Και πετάγει το κόκκινο στο Σεπτέμβριο και λέει: έβαλε δύο γκολ ο Λάζαρο. Χαχαχαχαχαχα. Δικαιώθηκε σε μπαγάσα αυτό. Πάει, πάει το ένα κόκκινο. Όχι, θα τα λέμε όλα για τον κόκκινο. Όπως το κράζατε για σκόπι δεινόμενε, θα τα λέμε όλα. Πάει τα το είπε το καλοκαίρι. Σας λέω: ναι. Η ΑΕΚ θα σκάσει και πότε θα σκάσει η ΑΕΚ. Τα είπε. Πάει στο Άγκα στο τελικό. Τα είπε. Για 7-0 ήταν ο Πάοκ να τη βάλει. Πότε θα σκάσει. Ναι. Να λοιπόν που ο Μάνταλο και λέω: μην έχουμε κανένα νεκρό ποδοσφαιριστή. Ο Μπακασέτα γιατί παίζει. Πώς θα παίξει ο Μπακασέτας. Δεν παίζει, δεν είναι τραυματίας, δεν δηλώνεται. Τι, ο Μπακασέτας. Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Ταύτισε, λες ο Μπακασέτας. Ταύτισε. Ναι. Ταύτισε και θέλει και λεφτά. Ναι, γιατί για δύο εβδομάδες δεν είναι σε αποστολή της ΑΕΚ, ενώ δεν είναι τραυματίας. Ταύτισε, θέλει και λεφτά. Ταύτισε, λες, θέλει και λεφτά. Λες θα τον έχουν και αυτό. Δεν είναι καλό το κλίμα. Αυτό σου λέω το μια εταιρεία η ΑΕΚ σου λέει Ελλάδο ότι είσαι πολιτής. Ωραία. Τι κάνει ο πολιτής, πουλάει προϊόντα. Γκριντημένος, καθαρός κτλ. Α, ξέρεις κάτι, θα πλένεις και τα αμάξι. Να ξέρεις κάτι, άμα χαλάει τα αμάξι, θα πηγαίνει σε δικό σου σέρβις. Κάνει πολλές δουλειές. Ναι, είναι σαν το Βέγκο, εκείνο πολυθεσίτης, πώς το λένε εκείνο το ότι είναι. Θα είσαι και πολιτής, θα είσαι και οδηγός. Ναι, γιατί ναι. Να είμαι οδηγός και πολιτής. Θα είσαι και πολιτής και οδηγός, θα κάνεις και τις εισπράξεις, θα κόβεις και τιμολόγιο, γιατί στο λογιστήριο, αντί για τρεις στο λογιστήριο, έχω μία και αυτή είναι γεροντοκόρη και έχει να πάει με άντρα 20 χρόνια και έχει και ψυχολογικά. Μα εταιρείες, σε μάνα, αδερφέ μου. Ναι, εγώ έχω πάει σε τέτοιες εταιρείες. Καλά, υπάρχουν πολλές τέτοιες εταιρείες. Εγώ ξέρω τι είναι ΑΕΚ για τον εργαζόμενο. Εγώ έχω δουλέψει προσωπικά πρόσωπα. Έχω πολύ ένσημο στην πλάτη μου, να πούμε. Σε ξενοδοχειακή επιχείρηση πιτσιρίκου 17 χρονών. Ήμουν βραδινός ρεσεψιονής, το πρωί μέσα για τα πρωινά, το απόγευμα μέσα στον μπαρ να μοιράζω καφέδες και τέτοιο και το βράδυ ξανά ρεσεψιονής. Αλλά πήδηξε στις Σουηδές. Εντάξει, όχι, τσεχάκια είχε. Σαν τον Πάο, χθες πήγε στην Οπάβα εκεί. Άσε, πήρε σαν τα μυβίε. Πήρα, γι' αυτό και ήθελα συνέχεια να δουλεύω. Λουκουμάκι μικρό. Ναι. Λουκουμάκι 17 χρόνια. Ναι, πιπινάκι. Αυτά δεν τα λες, τα πούμε. Σε τρέχα στο ξενοδοχείο. Δεν τα λέμε αυτά. Λοιπόν. Τα μπουρμπουάρ, τα μπουρμπούρια που έχουν. Δεν τα λες. Σε είδος, γιατί λεφτά δεν είχαν. Εγώ ξέρω, σαν εργαζόμενος που έχω δουλέψει σε επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν να πούμε στυλ. Φόρτωμα, ξεφόρτωμα, πώληση, πλύνε τα μάξι. Έκανες πλάτες, έκανες χέρια, έκανες όμους. Κουβάλιμα, ξεκουβάλιμα, γράψε δημόσιες σχέσεις κτλ. Μάλιστα. Ξέρω τι είναι να παίζει την ΑΕΚ. Και όταν είδα το Μάνταλο να κάνει sprint και να τα φτύνει στο 75ο λεπτό, θυμήθηκα τα κουβαλήματα που έχω κάνει εγώ σε τέτοιες εταιρείες και δεν τον έβρισα το Μάνταλο. Δεν τον έβρισε. Σε αντίθεση με τον ΑΕΚ. Ενώ κάτι, κάτι κομμουνιστές του κόλου, να πούμε, οι οποίοι ας πούμε κατά κάποιο τρόπο διαβάζουν Μάρξ, αλλά όταν υποστηρίζουν την ομάδα είναι με την εταιρεία και όχι με τον εργαζόμενο κατά κάποιον τρόπο. Ναι. Εντάξει, όσο για τον παπά που τον πλάκωσα στα Πινελίκια στη ΔΕΗ προχθές. Προχθές το έκανες αυτό. Ναι, λέω, γιατί έβριζε το ΣΥΡΙΖΑ. Α, τον έβριζε το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν είμαι κομμουνιστής. Ναι. Ξεκαθαρίζω, είμαι αντικομμουνιστής και αντιχριστιανός. Ναι. Όταν βρήκα τον κομμουνιστή με τον χριστιανό σε αντιπαράθεση εκεί την ώρα, έβριζε το ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε δίκιο στο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Σε σχέση με τον παπά. Έτσι ακριβώς. Τράγω, του λέω, άκου να δει τράγω. Εσείς λέω τα βρήκατε η εκκλησία με το ΣΥΡΙΖΑ, αύριο θα τα διαβάσεις, λέω, γιατί με έχουν ενημερώσει από Αθήνα και τα λοιπά. Και είστε οι μόνοι, λέω, δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δεν πήρατε μείωση, να πούμε, καταφέρατε αυτή την ιστορία.
Λέει, μα ρε τι μα και μου, του λέω. Τους λέτε άθεος και τα λοιπά, αλλά απ' την άλλη ζητάτε. Γιατί ζητάς από τον άθεο, γιατί τους καταργέσαι να πούμε και τα λοιπά. Μα λέει, είσαι τρελός. Βράση, τι είμαι εγώ, λέω, είμαι τρελός. Αμα με απαντάς, του λέω εσύ, που είσαι λογικός να πούμε. Μα και πάτερ λέει μην ασχολείστε με αυτό. Είναι τρελός, λέει, τον βλέπετε. Είχε λέει. Κόσμο, είχε σα έγινε σα σήμερα. 50 άτομα έγινε. Χαμός έγινε. Χαμός έγινε. Ναι. Όχι σε αυτό. Διχάστηκε ο κόσμος, λίγο με τον Ραπτόπουλο λέει και τώρα έχει δίκιο. Κάτι θρησκόληπτη λέει, μα είναι τώρα πώς μιλάει στον πάτερ. Δεν τρέπεστε. Τι μιλάει στον πάτερ, έτσι. Δεν τον πάτερ, του λέω. Πάρε παρακάτω. Καφεδάκι. Βέβαια. Πιτούλα. Μπουγάτσα. Μπουγατσούλα. Έτσι ακριβώς. Μόνο σαν καντίνα πιστό. Έτσι, 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 μαζί με μπουγατσούλα θα πάρουμε και μια κούτρα δώρο γιατί η εποχή το χρειάζεται. Ναι. Θέλουμε να έχουμε και κάτι κούτρα, ρε παιδί μου. Ναι. Καφεδάκι δώρο το νερό. Άμα δεν δώσει τον Έλληνα κούτρα. Α, μπράβο. Είναι το τυράκι του Έλληνα. Το πιασε το νόημα. Το... Καντίνα πιτστό. Δίνει ο άνθρωπο. Δίνει. Απλά. Γιατί δίνει όμω. Διότι η κατανάλωση φέρνει το κέρδος. Είναι μεγάλη κατανάλωση. Ακριβώς. Γιατί το κόκκινο αυτοκίνητο, το κοριτσάκι μου το χαμόγελο. Πες τα ρε Κωνσταντίνε. Μα είναι δυνατόν να πάει τώρα να σε σερβίρει τον καφέ καμιά 100 κιλά μουντρούχα η οποία ξέρω εγώ είναι στην εμινόπαυση. Ναι. Εδώ ο φίλος μας με το κόκκινο τρία πιπινάκια. Τα πιπινάκια σε τρία σημεία της πόλης. Ποδάρι λαμπάδα. Ναι. Χαμόγελο. Τρως και τρώ και το μάτι μαζί. Η Colgate έχει κάνει να πούμε λέφταση το δόντι να πούμε η κοπέλα. Παλαιού σταθμού 36. Πόντου 56 λαχανογορά και στην λαγκαδάκι που βρήκε στον αεροσοπό. Στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολη. Πάτησα μια Δευτέρα. Ξέρεις πως σηκώθηκε. Με το Πόρδο με μία ότο πιάκι. Με ένα Πόλο GT ρε. Είχε τράβημα. Λέω με πουλάς τρέλα ε. Ναι. Με πουλάς τρέλα. Εγώ έχω μεικτή ασφάλεια. Μεικτή ασφάλεια. Για να είμαστε καλυμμένοι και από τέτοια σκηνικά. Ναι. Δηλαδή έχω κάνει εγώ μεροκάματα από τις 6 το πρωί, 7 παρατέταρτο. Ναι. Έχω σηκωθεί. Έχω πάει Βουλγαρία κάτι βιβλία, έχω γυρίσει, έχω κάνει. Έχω πάει. Μπράμα, ρε. Έχω... Ο Θανάσης Βέγκος είσαι, ρε φίλε. Είμαι στη Λαγκαδά με Δευτέρα, ναι. Με φορτηγό δεξιά απέναντι. Σκυλή του πολέμου είναι, ρε φίλε. Και με βγαίνει στα 50 μέτρα τώρα ο άλλος να με κάνει τον τερματοφύλακα. Ναι. Τώρα να δεις τι καντήλιασμα θα φάει το κουφάλα ρώσε το λέω. Τραβάω μια που λε κουλιανέ μου τη Δευτέρα. Πήγε στον ίδιο στο νοσοκομείο μετά. Όχι, ρε, γιατί να πάω. Τίποτα δεν κάτι πλευρά. Σε αντίθεση με τον Πάκο Ερέρα, ναι. Ο οποίος έκανε αυτές τις δηλώσεις που δικαίωσε τον Παοξή, ο Παοξής θα έχει τώρα να το έχει στο προστάσιο αυτήν την ατάκα, άντερε Λεγκανές, έτσι. Μίλησε και ο Ανασβά Λουτσέσκου και το ρώτησα τι είναι για σένα ο Πάο. Ναι. Αυτό θα σου δείξω. Τον έξυπνο προπονητή, τον Ρουμάνο, με τον άλλον ο οποίος ήρθε εδώ. Δεν είναι καθόλου έξυπνος ο Ρουμάνος. Δεν είναι. Θα σου πω γιατί δεν είναι έξυπνος πριν πεις. Ναι. Γιατί με αυτά τα οπαδηλίκια που κάνει. Όταν θα φύγει από τον Πάοκ, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να μην πάει καλά, λέμε. Ναι, λέμε, αλλά έχοντας η Βάσα Βίδη από πίσω, δύσκολο να μην δεν πάει καλά. Με η Βάσα Βίδη θα πρωταγωνιστεί, δεν ξέρω, θα παίρνει τίτλους. Οι προσδοκίες με η Βάσα Βίδη στην εταιρεία είναι μεγάλες. Σαφώς. Εδώ έκανε μια magic life στη Βίδη, εδώ μέσα. Ναι. Και τον άρρωμηξε, λέει ο Γιώργος, και το ρίξε πολύ πινελίκι. Και θύμωσε, λέει ο. Το λέει εδώ πέρα. Ναι, περίμενε. Ναι, το λέει. Επειδή είναι βλαχοπαοξής ο προπονητής, δεν είναι προπονητής. Ναι. Πάει γλύφει τώρα το Σαββίδι και τα λοιπά. Κάποια στιγμή λοιπόν μπορεί να μην τον τραβήξει την ομάδα καλά. Λέω του χρόνου, τον παραχρόνο. Του χρόνου. Ξέρεις, θα πούνε. Δεν θα βρίσκει σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Θα πάει Ιταλία. Α, πάει Ιταλία. Θα πάει εξωτερικό. Ιταλία. Πλέον έχει κάνει ένα όρμο, μπορεί να πάει και στο εξωτερικό. Και πάλι τίτλους και τα λοιπά, μπορεί να πάει στο εξωτερικό. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ιδιαίτερη ομάδα. Ναι. Είναι μια ομάδα με απίστευτη συναισθηματική ενέργεια. Ναι. Αισθάνεσαι περικυκλωμένος και ψυχωμένος από ένα τεράστιο αριθμό φιλάθρων. Όλοι απαιτούν αυτό. Νίκη, νίκη, νίκη. Να φοβάσαι, πες του. Ναι. Απαιτούν νίκη. Έχει καταλάβει ότι ακόμα και με κακή εμφάνιση, αν κερδίσει, δεν θα σου την πούνε πολύ, ρε παιδί μου. Γιατί θα του τη λέγανε του Ερέρα. Θα μπορούσε να διώξει τον Ερέρα αν φύλαγε τα νότα του και έπαιρνε άλλους δύο πόντους με ισοπαλίες. Δεν το έκανε όμως. Ή αν έχανε με ένα 0 με κανονικούς στόπερ εκεί πέρα. Γιατί ο Ερέρα δεν είπε και τα άλλα. Ότι του δίναν το χαρτάκι στο ΟΑΚΑ και του λέγανε μην βάζει, θα σε καλύψουν. Θα σε καλύψουν, αν δεν το κάνει κανένα. Αλλά στα 65, όταν παίρνει χαρτάκι, είσαι μεγάλος ξεφτύλας, να πούμε, να του πω τα χαιρετίσματά μου. Το δεν μας ακούει άμα είναι σε, στα το Κανάρια. Χαρτάκι, το χαρτάκι στα 40, στα 38, στα 42 θα το πάρεις. Ναι, όχι στα 65. Στα 65 δεν παίρνεις χαρτάκι. Εκεί δεν μας άσε. Στα 65 παίρνεις χαρτάκι στο ΙΚΑ και... Περιμένεις σειρά. Περιμένεις σε σειρά, σε δουν το προστάτη. Άιντε, ο ΠΑΟΚ είναι κοινωνικό φαινόμενο. Το χαρτάκι πολύ αγάπησαν. Ναι. Το χαρτάκι αγουδής. Σωστό. Είπε. Το χαρτάκι πολύ αγάπησαν. Το χαρτάκι ουδής. Ναι, έξυπνο. Ναι. Μπορείς να νιώσεις την απογοήτευση, τη θλίψη όλων αυτών που στηρίζουν την ομάδα μέχρι τα βάθη της ψυχής σου. Ο ΠΑΟΚ είναι κοινωνικό φαινόμενο. Σαλιάρης είναι. Ναι, ρε παιδί μου, και έχει πια στο νόημα. Νίκη, νίκη, νίκη. Άξω, αυτό τον ενδιαφέρει. Είναι σαλιάρης. Ναι. Σαλιάρης, αλλά μια χαρά τον έχει τον ΠΑΟΚ. Ο σαλιάρης, αυτό που πρέπει να ξέρει, είναι ότι η νίκη θα του δώσει δουλειά. Ότι ο αριθμός ο καλός. Ναι, αλλά ο Πάκο δεν το καταλάβαινε. Ρε, ότι άμα δεν κάνει νίκες. Ρε, στη ζωή. Δεν θα συνεχίσει. Άσε τι λέει. Τι προσφέρεις. Αριθμούς. Σε προσφέρει αριθμούς ο Λουτσέσκου. Και το άλλο. Και το άλλο. Αυτό είναι τέλειωση. Αριθμός είναι. Ναι. Είναι καλός αριθμός. Δεν χρειάζεται να σαλιαρίζει να πούμε. Λοιπόν, ο Άρης, επειδή το τσέκαρα, είναι Μπέτις στην Ισπανία. Είναι. Μπέτις.
και έχει πάρει δύο πρωταθλήματα, ένα κύπελο η Μπέτις. Αυτό είναι. Και ανεβοκατεβαίνει πολλές φορές. Και πολύ κόσμο έχει. Τώρα τους έκανε τα μούτρα από κρέα. Όχι, λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Λεγανές είναι Μπέτις. Λεγανές δεν είναι σίγουρα πάντως. Δεν είναι μια Κόρσα. Τίτλη ομάδα. Δεν είναι Κόρσα, είναι Ήμπιζα, ναι. Γιατί ρε φίλε. Εντάξει, η Μπέτις παίζει και Ευρώπη φέτος. Ναι. Όπως κλάρισε και παίξει Ευρώπη και κάνει και μεγάλες νίκες. Έβγαλε διπλό στο Μιλάνο. Ναι. Έτσι. Άρα ο Πάκο Ρέρα δεν το ζήγησε καλά. Δεν είχε χοντρή πολύ. Να τους φάλλους. Δεν είναι οι χοντροί που είναι στο σούπερ μάρκετ. Όχι, σε καμία σχέση. Είναι αυτοί που είναι στο απορριμματοφόρο από πίσω. Τι πράγμα και μαζεύει τα σκουπίδια. Καλά, δεν μαθαίνει. Ναι, αλλά προχθές που ήμασταν μαζί στο απορριμματοφόρο είχε μια κοτσονάτη πολύ ωραία κυρία. Τι ωραία που ωραία θα μύριζε. Τάτη. Τι ωραία που θα μύριζε. Ναι, αλλά μα κάνει τον ντουζάκι της, συμμαζευτεί, περιποιηθεί λίγο και καταλάβει την αξία της. Μόνο που ξέρεις ότι δουλεύεις στο απορριμματοφόρο. Δεν σου κάνει κουκουέ. Να δεις τι πιάσαμε σήμερα. Ακούσε λίγο κάτι που σας ενδιαφέρει. Έτσι, μπράβο. Διότι έχουμε το δίδυμο των αιώνιων αντιπάλων αυτή τη εβδομάδα. Θα τα δώσουν όλα στα κανάλια Nova Sport από την WIT Vision. Έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Η μητέρα των μαχών. Σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η μητέρα των μαχών. Για Ευρωλίγκα και για πρωτάθλημα, έτσι. Λοιπόν, στην Ευρωλίγκα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΠ και τον Ολυμπιακό την Παρασκευή 9 στο Nova Sport 2 High Definition και το ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό την Κυριακή στις 7.30 στο Nova Sports 1 High Definition. Μεγάλες μάχες λοιπόν έρχονται στα κανάλια Nova Sports μέσα από την Wind Vision. Αυτήν την εβδομάδα θα επιστρέψουμε να δούμε τι έγινε χθες στο Champions League, να δούμε τι έχουμε σήμερα στο Μόναχο. Έχουμε μάχη για την ΑΕΚ, να δούμε πώς θα κατέβει ο ΠΑΟΚ στην Ουγγαρία εκεί που ανακοινώνουν sold out. Να δούμε και την Πετρόσαρα, διότι ο Πατριάρχης σήμερα έχει μεγάλη μάχη. Όλα αυτά μετά τη Σμαράγδα Μπασάκου που ακολουθεί με δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι. Rap and cool. Δεν τον αρέσει τον Κωνσταντίνο αυτά, αλλά εγώ θέλω να με πεις. Τι? Θέλω να με πεις να φάω στραγάλια γιατί είναι σκληρά τρεις φορές. Έχει γίνει viral το βιντεάκι. Να viral. Φάω στραγάλια γιατί είναι σκληρά τρεις φορές. Δεν τρώω στραγάλια γιατί είναι σκληρά. Δεν τρώω στραγάλια. Έχει γίνει viral το βιντεάκι. Πόσο φύρα είναι αυτό. Δεν υπάρχει, δεν μορφή. Ο Άλεξ τώρα κοιμάται βέβαια, δεν μας ακούει. Παίρνει σαν παιδιά μετά τις 10. 9 φάρμακα παίρνει. 9 φάρμακα, να είναι καιρό το παιδί. 9 φορά στις 15 κάνει και την ένεση. Κάνει και την ένεση. Αλλά το μυαλό μια χαρά δουλεύει, εγώ λέω. Κοίταξε, είναι normal. Είναι normal, φυσικά. Είναι απλά ευαίσθητο παιδί. Είναι ευαίσθητο παιδί, ακριβώς. Δεν πρέπει ο άντρας να είναι ευαίσθητος. Συμφωνώ 100%. Πήγε στο στρατό. Χοντρόπετος πρέπει να είναι. Συμφωνώ 100%. Δεν πρέπει να είναι πολύ ευαίσθητος. Ναι. Πήγε στο στρατό, εκεί τον κάνανε αυτό κτλ. Ναι. Τι ψώνησε να πούμε, πιέστηκε. Μουλάθηκε, κτλ. Πιέστηκε, ναι. Μουλάθηκε, πιέστηκε, έφαγε μπούλινγκ και τον πήρε από κάτω. Ήταν εσωστρεφής. Γενικότερα ο άντρας δεν πρέπει να είναι ευαίσθητος. Όχι, όχι. Ο εσωστρεφής άνθρωπος έχει θέματα. Ο εξωστρεφής. Είναι καλύτερα να σε εξωστρεφείς για τον εαυτό σου. Σωστά μιλάς. Για τους άλλους μπορεί να είναι κακό. Ναι. Αν σωστά, είσαι εξωστρεφής. Σωστά. Εσύ είσαι ορισμός του εξωστρεφείς. Τους αρχίζεις τις Παναγίες. Ορισμός. Των Παρισίων. Ναι. Ναι. Τουλάχιστον αδειάζεις όμως. Ναι. Δεν κρατάς τίποτα μέσα σου και είσαι μια χαρά. Με τον εαυτό σου. Ο άλλος δεν είναι μια χαρά από τον εαυτό του. Καλημέρα, τρελά αγόρια. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε για την υπέροχη παρέα που μας κατά του στο εξωτερικό. Ρε αυτό που λέτε, τι έκανε προχθές, λέει ο Αλέξανδρος Αντικό. Ακόμα κλαίμε. Έτσι. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Τζόνι, μας ακούει στην Λίμνο. Να μας πει για τα ποδαράκια του Άρη, λέει, στον Ολυμπιακό πριν ένα μήνα. Λέει, το έδωσα σίγουρο διπλό στην εκπομπή, λέει ο Αναστάσιος. Μεγάλη μαντεψιά έκανε. Δεν έκανε καμιά τρομερή μαντεψιά. Μεγάλη μαντεψιά έκανε. Θα γίνει διπλό του Άρης Ολυμπιακός. Και με άντερ κιόλα. Με τον Ολυμπιακό. Να έχει 4 χαφ και για να ψεύεται τον αντίπαλο και ο Ερέρα να πούμε να παίζει, θα ρίξει και έπαιζε με την επανομή να πούμε. Ο Ολυμπιακός ο οποίος ψάχνει στόπερ, μια φρέσκια είδηση, ψάχνει ένα στόπερ τον Νέτο, πρώην παίχτης της κακός παίχτης ψάχνει στόπερ ο Ολυμπιακός, στόπερ ψάχνει. Φορ πρέπει να ψάξει και ένα εξτρέμ που να σκοράρει πρέπει να ψάξει. Πίσω είναι δεμένος ο Ολυμπιακός. Λες... Τον καλύπτουν αυτοί οι στόπερ, γιατί εγώ βλέπω βαριά κορμιά. Θέλει κάτι και πιο παλαδόρικο. Το Σισε έχει μέσα να πούμε. Ναι, έχει τον Βούκοβιτς. Ο Βούκοβιτς βαρύ κορμί. Ναι. Ναι, αλλά ψηλά είναι καλή. Ψηλά είναι καλός. Είναι ψιλοταγκάρια κάτω είναι. Αυτό λέω. Ότι ναι. Πρέπει να είναι λίγο μπαλαδόρος. Αλλά, να τα τόχει. Μπαλαδόρη τώρα. Ποιος στόπερ είναι μπαλαδόρος τώρα στην Ελλάδα για να κάνει και ο Ολυμπιακός. Ναι. Στόπερ μπαλαδόρος. Είναι ο Τσιγκρίσκι μπαλαδόρος. Είναι ο Κονόμου μπαλαδόρος. Είναι ο Βαρέλα, α πούμε, μπαλαδόρος. Δεν είναι μπαλαδόρος. Ναι, αλλά είδες την πιρουέτα που έκανε. Προχθές. Πιρουέτα έκανε ο Βαρέλα. Ποιος θα το περίμενε. Όμως ο Άρντα ένα θα λήξει το μάτς. Το είπε. Ο Άρντα με το μυαλό που κουβαλάει, ό,τι θες να πει. Το βγάλετε τρελό τώρα εσείς τώρα. Μια που πει σου Άρντα. Το θάβετε αυτό τώρα. Όχι, δεν το θάβετε. Το
παίξαμε εμείς εδώ, εμείς δεν κρυβόμαστε. Ναι, μπράβο, ναι. Που υπάρχει σενάριο σύμφωνα με ρεπόρτερ κάτω των Αθηνών. Ναι, να πάω Γιαννούλη. Να πάω Γιαννούλη, να πιστεύω Γιαννούλη και να πάω εγώ άντα πάλι κάτω. Τι θα το κάνεις, Γιαννούλη. Θα το βάλω αριστερά, ναι, και... να παίξει, θα έχω και τον Τόσκα μπακάπ και ο Βιερίνια θα πάει μπροστά. Επιτέλους. Πού θα πάει ο Βιερίνια? Μπροστά. Στα πόσα του. Στα 32. Άστο, καλύτερα πίσω. Καλύτερα πίσω, λες εσύ. Ο Βιερίνια. Βρέας, έχω τον Γιαννούλη εδώ πέρα να τον ψήσω και ένα εξάμεινο. Αφού θα το πάρω, που θα το πάρω. Λέω εγώ το πρωτάθλημα. Τι θα κάνει, που τσάστραβα. Για τώρα το Γενάρη. Ναι. Τι θα το κάνει, τον Γιαννούλη. Τι θα το κάνω, θα το βάλω να παίξει αριστερά. Αριστερά μπακ. Θα έχω τον Τόσκα μπακάπ του και ο Βιερίνια που να παίξει παντού. Στην τελική. Πού να παίξει ο Βιερίνια. Μπορεί να ξεκουράζει και τον Μάτο, ο οποίο ναι. Είναι και αυτό 32-33. Μου την αλλάζει την ομάδα. Ναι. Δηλαδή τι θα γίνει. Ρεζέρβα του Μάτο ο Βιερίνια. Όχι. Τι θα γίνει, για παίζουμε. Ο Βιερίνια θα παίζει μπροστά. Πού θα παίζει. Σε ποιανού τη θέση. Στη θέση του εκάστοτε λιμιού, ναι. Όποιος ξεκινάει από εκείνη την πλευρά, θα δεξιά. Θα το βαφτίσεις εξτρέμ. Αυτή θα το βαφτίσω, η θέση του εξτρέμ. Μην ανανεώνεις τον business, Μαρτώ. Να μην τον ανανεώνεις τον business. Έτσι, ξέρω εγώ. Αλλά πάλι με χαλά να τους έχω και τους δύο. Πού να τους έχεις. Θα το έχω και τον business και τον... Και τι να έχεις, τον πάγκο τον business bar. Θα παίζουν ρε παιδί, έχω ευρωπαϊκά μάτς. Θα παίζουν ένα σε Ευρώπη. Να τον κλείνουν τον Βιερίνα και θα πει. Βγαίνει Βιερίνα, πα μπίσες βάρο. Ναι, τι θα κάνω. Δεν είναι ωραίο αυτό. Γιατί. Οι μεγάλες ομάδες φίλε έχουν και μεγάλους παίκτες στον πάγκο αναγκαστικά θέλοντας ναι. Και εμείς. Τι να κάνουμε. Θα πρέπει να συμβιβαστούν. Εγώ λέω στα 33 ναι. Το Βιερίνια. Πείτε του με πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ, πάρε ένα πόστο. Έτσι κι αλλιώς του Ζαγοράκη φίλε. Ρε κάτσε ακόμα εδώ στην Ελλάδα ο Βιερίνια στα 32 που μπορεί να παίζει. Εδώ παίζουν τα χάρια και τα γάρια. Δεν μετατίθεται ρε εσύ Κουλιανέ. Ναι. Σε εξτρέμο Βιερίνια. Ο Βιερίνια ό,τι μυστικό επιθετικό έχει κάνει το κάνει επειδή έρχεται από την πίσω γραμμή. Άμα το ρωτήσεις δηλαδή και πιείς καφέ μαζί του. Πες... Έχω πιει. Ναι. Και τον έχω ρωτήσει. Τι είσαι είπε δηλαδή. Μου είπε ότι εγώ ναι. Γουστάρω να παίξω μπροστά. Ναι. Να παίζω μπροστά. Γουστάρω τώρα να μπροστά. Παίζω πίσω γιατί το ψήσιμα βοηθάει, ναι. Τα πάμε πολύ καλά. Αλλά αυτό που θέλω πραγματικά εγώ μέσα μου, αλλά ναι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να παίξω, είναι ναι. Μπροστά. Είναι μπροστά. Ναι. Δηλαδή, αυτή είναι η θέση του. Δηλαδή να βγει ο Ζάμπα, ας πούμε. Ο Ζάμπα, άσο, ο Ζάμπα είναι ο ένας βασικός για μένα. Κάτσε, περίμενε. Να βγάλουμε το Ζάμπα δηλαδή. Ναι. Κάτσε τώρα, Βιερίνια λέει το εξής. Να βγάλουμε το Ζάμπα, ο οποίος είναι το μοναδικό ταλέντο που μπορεί να πουληθεί. Μάλλον το μεγαλύτερο ταλέντο που μπορεί να πουληθεί. Είναι και άλλοι παίχτες. Ένα αυτό. Και τον ποιοτικότερο παίκτη του πρωταθλήματος, το οποίο είναι ο Μπίσεσβαρ, πού να τον βάλουμε. Α. Δεν μπορούμε να τον βάλουμε κάπου αλλού. Γιατί... Να το βάζουμε στα χαφ. Ναι, άμα το βάλει στα χαφ. Θα βγει ο Πέλκας. Θα βγει ο Πέλκας. Ναι, άμα το βάλει στα χαφ. Ναι, σου λέω ότι έχει 60 παιχνίδια ο Πάουκ. Για να το βάλει στα χαφ, ναι. Πρέπει να πάρει και δύο καφάρες, όχι τον Βέρμπλουμ, για να στηρίξει. Κάτσε, Βέρμπλουμ, κάτσε. Θα έχει τον Βέρμπλουμ, ναι. Θα έχει και τον Μαουρίτσιο, ο οποίο σήμερα ναι. Θα μάθουμε, μάλλον ναι. Θα παίξει και με τον Μαουρίτσιο. Και τον Βέρμπλουμ, τον Σάκοφ, τον Κάνιο και τον Μαουρίτσιο. Κάποιου αυτό έπαθε ο προστάτη του Πέλκα να γυρίζει μέχρι τα στόπερ να μαρκάρει. Ναι, αλλά αυτοί που τον κράζανε προχθέ. Α, ο Πέλκα μόλι πήγε σε 75 αμέσω ομάδα ρόλαρε. Ναι. Οι ίδιοι που τον κράζαν το είπαν. Πρέπει να ξέρουμε. Για ποιο λόγο κράζουμε. Ναι, να, άμα έχουμε άγνοια στο κράξιμο, είμαστε άμαθείς. Ναι, άγνοια ξέρεις ποιοι έχουν. Αυτοί που κουβεντιάζουν καφενέ και ακούει ένας από τον άλλο τι είπε. Τι α, καφενέ, και ξεφωνίζουν χωρίς λόγο. Εδώ εμείς οι ναι. Παοξίδες μπαίνουν στο ταξί μετά το μάτς ναι. Και ρωτάνε τον ταξιτζή πώς έλεξε το παιχνίδι. Να μας καλάνε. Κακός είσαι, βρε. Που πάτε του λέει, ω, μπελόν και με. Ναι. Λέει, που σε ποιο σημείο, πλατεία. Φιλαράκι, τι ομάδα, είσαι πάω ο ταξιτζής. Καλημέρα, καβαλάριδες, ναι. Πώς έλεξε το. Έλα, ρε Κωνσταντίνα, αυτά γινόταν πιο παλιά τώρα. Δεν, α, δεν πιστεύω ότι συμβαίνει. Μάτσε, ρε, να πούμε. Δηλαδή από τις 30.000 μπορεί να βγουν και 3-4 τέτοιοι. Τι 3-4.000. Έχω πετύχει έναν όταν πιάσει 4. Τι μας τρελάει. Σε χιλιάδες να είναι. Στο τις 30.000 ή 3-4.000 δεν ξέρω πώς έλεξε το μάτσε. Ούτε με ποιον παίζουνε. Πάνε για να πάνε, λέμε έχουμε ντέρμπιλες. Εδώ μια μέρα ήρθε εδώ ένας, ναι. Ήρθαν οι Ηρακλήδες να κάνουν μανούρα. Ηρακλήδες, πότε. Ναι, έχει καιρό. Χρόνια, ναι. Μπαίνουν μέσα εδώ, ζητάνε αυτό και τα λοιπά, φωνάζουν, κάνουν, αν βρίζουν το τουρκοραδιόφωνο, εκεί φωνάζουν και τα λοιπά. Ναι. Πιένουμε, τι θέλετε παιδιά, αυτό και τα λοιπά. Είναι ένας τύπος, του λες τι γίνεται φίλε, εγώ λέει δεν είμαι Ηρακλής. Θα σου δώσει ένα μπάτσο, δηλαδή ένα σκοτούρι. Λέω τι θες να κάνεις εδώ πέρα. Εγώ λέει κάνω, λέει εγώ που έχει μανούρα, λέει πηγαίνω. Δηλαδή, ρε φίλε, τι θες να κάνεις εδώ. Σοβαρά. Ήρθα να σπάσω κανένα υπολογιστή, λέει, να κάνω καμιά μανούρα. Α, έτσι. Μπήκα με τον μπούλιο μέσα, νιώθει ναι. Καλά, νιώθει ναι, δυνατός γι' αυτό. Σου λέει, είμαι με μάζα, θα πουλήσω μαγκιά. 4-5 Ηρακλήδες είναι βουνά. Καλά, ναι, ξέρω, ναι. Λέω, δεν μου λες, λέω, άμα. Ήταν και ο Μπιφτέκης, ας πούμε. Ήταν και ο Μπιφτέκης, όλα. Όλα. Λέω, άμα φύγουν αυτοί οι 4-5. Τι θα γίνει, θα σπάσει υπολογιστή. Και σε βρω στην τουαλέτα, λέω, οι δυο μας, λέω, θα κάνεις. Λέει, τι μαλάχα σήμερα κάτω, λέει. Μόνος μου λέει, και τα λοιπά. Πάω με την αγέλη, πάει με τα κτίνη να πω. Νιώθει καλά. Και νιώθει καλά.
Είναι γιατί η ψυχολογία του αδύναμου. Γιατί άμα πάει μόνο στον δρόμο, ναι, θα τον κάνουν τουλούμι στο ξύλο. Κατάλαβες. Η ψυχολογία του αδύναμου να ενταχθεί σε μια μάζα για να πάρει δύναμη. Πήγε πίσω από το πιφτέκι, σου λέει αυτό το κτίνο, τώρα δεν μπορώ να φάω ξύλο. Σιγά μην πέσει αυτό το κτίνο. Εγώ θα είμαι από πίσω. Πάει από πίσω όμως, δεν πάει μπροστά. Θα σπάσω και ένα υπολογιστή. Πάει από πίσω, δεν πάει μπροστά. Ο άλλος πάει μπροστά. Φοβερό. Το κτίνο πάει μπροστά. Όπως κάποιοι παίκτες παλιά, α πούμε, και τώρα κάνουν μανούρα και πηγαίνουν πίσω από τα κτίνη. Είναι αυτοί, λογικό. Είναι εντάξει, αυτοί που ανάβουν τη φασαρία. Και κάνουν τα φιτιλιάζουν την ιστορία. Ναι, αυτή είναι. Λοιπόν, τι feeling έχετε για αύριο? Θέλω την νίκη, λέει ο Κωνσταντίνος. Θα το πούμε. Καλή εβδομάδα στα παιδιά εδώ πέρα. Στον Μπάμπη, καλημέρα, καβαλάριδες τη πρωινή ζώνη. Έχουμε τους Λιβερπουλίστες να κλαίνε σήμερα. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε χθες στο Champions League. Λίγο να πάμε στα τη Ευρώπα, γιατί έχουμε και ΑΕΚ σήμερα να σχολιάσουμε. Θα σχολιάσουμε και τον Μπάουκ πώς θα κατέβει με την Βίτη. Η Λίβερπουλ, η οποία έμπλεξε, Κωνσταντίνε. Ναι. Και αυτήνα και η Νάπολη με την Παρή που μας χάλασε τη διάδα. Καταρχήν, για ποιο λόγο δεν πήρε αυτόν τον Αλβανάκη. Τον Σακύρι. Γιατί είχε κάνει τον Αετό. Και λέει: δεν θέλω, σέβομαι τους Σέρβους, αλλά δεν θέλω να προκαλέσει. Πάρ το 2-0. Η παρουσίαση. Πάρ το 1 αυτό. Καλά, ο Σακύρι δεν θα έπαιζε κιόλας. Και αν έπαιζε, θα έπαιζε 15 λεπτά. Δεν είναι βασικό ο Σακύρι. Ο Σακύρι δεν είναι βασικό. Δεν είναι βασικό. Έτσι όπως είναι ο Σαλάχ σήμερα, όπως τον βλέπω. Ναι, ο Σαλάχ είναι ο Στάριτς και ο Μανέ. Και ο Μανέ. Δηλαδή, ένας από τους τρεις κακούς, άμα βάλεις τον Σακύρι, ή να σου πω, άσε αυτούς. Ναι. Γιατί ο Σακύρι είναι σε άλλη θέση. Βαϊλάντου, Μίλνερ και Λαλάνα. Ο Λαλάνα, ναι, ήταν, ναι. Ο Λαλάνα δηλαδή, άμα έβγαινε χθες, εγώ το είδα το μάτς. Ναι. Άμα έβγαινε ο Λαλάνα χθες και έπαιζε ο Σακύρι 4-2-3-1. Με δεκάρι το Σακύρι, εσύ τι λες, ένα γκολ Λίβερπουλ δεν θα έβγαινε. Ένα θα το έβαζα, αλλά πάλι δεν ξέρω αν θα ίσωζε το μάτς. Δεν ξέρω. Γιατί εδώ πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στο Μιλόγεβιτς, όχι στη Λίβερπουλ. Όχι, βγάζει έξω στο Σακύρι. Ναι. Βάζεις στο δεύτερο ημίχρονο το Φιρμίνιο. Ναι. Χάρισε ένα ημίχρονο. Και μου πετάς αυτόν τον αργό το Ματίπ, το χαφ, δεν τον κουστάρω καθόλου. Τον Αιγύπτιο. Τον πετάς στόπερ. Ναι. Και το άλλο το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Τα ζώα αργά είναι ο Ματίπ. Ναι. Ούτε επίδειξε στο πρώτο τίποτα, τίποτα. Μου λες για τον Κρέσπο, αλλά δες στόπερ που έχει Λίβερπουλ. Λίβερπουλ. Βέβαια. Δες στόπερ που έχει Λίβερπουλ. Τώρα τι πάσαμε. Δεν μπορώ να. Ναι, δεχθώ, ναι, πούμε, ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρόσεξε τώρα να δεις. Υπάρχει ένα κόλπο στη Λίβερπουλ το οποίο είναι ένα στυλ παιχνιδιού. Που είναι μια πίεση στο κέντρο του γηπέδου. Σωστά. Μεγάλη πίεση. Ναι. Χθες η Λίβερπουλ πλήρωσε το ότι αυτοί οι τρεις, ο Λαλάνο, ο Βαϊλάντου και ο Μίλνερ, με το Σαλάχ και το Μανέ που πρέπει να κάνουν την πίεση, δεν είχαν δυνάμεις. Σημαίνει η Λίβερπουλ για να είναι τώρα πρώτη στη βαθμολογία, έχει τρέξει πολλά χιλιόμετρα. Δηλαδή, όταν χάνει την μπάλα η Λίβερπουλ, δεν κάνει άμυνα στην άμυνά της, πάει και πιέζει να την ξανακερδίσει. Αυτό εσάι δημιουργεί κόπωση. Και όταν έχεις να αντιμετωπίσεις, να είσαι πρώτη στην Αγγλία με παιχταράδες, με αντιπάλους, με χαφάρες κτλ. Κάποια στιγμή το βιολογικό κομμάτι θα πέσει. Θα κλατάρει και πρόσεξε, δεν έχει τρέξει λίγο απλά πολλά χιλιόμετρα. Ναι. Έχει τρέξει απαιτητικά πολλά χιλιόμετρα. Σωστό. Έτσι δηλαδή χιλιόμετρα. Οπότε για τους Λιβερπουλίστες, ένα ο Φερμίνιο, δύο ο Σακύρης και τρία ο Ματίπ στα στόπερ και τέσσερα. Τα χάφτα οποία δεν μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στα αντίστοιχα χάφτη της αντιπάλου, φέρνει μια λογική ήττα, η οποία το βασικό της στοιχείο έχει να κάνει με το βιολογικό κομμάτι. Ναι. Τα άλλα είναι. Τα άλλα είναι η γρανιτούρα, να πούμε. Ναι. Γρανιτούρα. Ναι. Πάντως, ναι, αυτή η νίκη του Ερυθρού Αστέρα έμπλεξε πάρα πολύ τον όμιλο. Έτσι, πλέον ο όμιλος είναι εντελώς στον αέρα. Η Λίβερπουλ έχει. Εγώ βλέπω Γιουβέντος να το σηκώνει, ναι, και με τον Καρατζαφέρη τον Γιάννη που μίλησα χθες. Βάλατε Γιουβέντος, παίξατε. Παίξαμε Γιουβέντος 7 επάνω. 7 φράγκα. Ναι, οκ. Okay. Στο άλλο παιχνίδι του Μιλόγεβιτς, για το Μιλόγεβιτς δεν θα κάνουμε κουβέντα. Φίλε, ο Μιλόγεβιτς χθες για μένα ουσιαστικά με αυτή τη νίκη πήρε ένα χαρτί που του λέει: φίλε, πλέον μπαίνεις σε μια άλλη κοινωνία, έχεις είσοδο για να μπεις ως προπονητής σε μεγαλύτερο κλαμπ. Ο Μιλόγεβιτς είναι αυτός του Πανιωνίου. Αυτός. Που άνοιγε τα πόδια στον Ίβιτς εδώ. Δεν ξέρω τι έκανε στον Ίβιτς. Εγώ ξέρω ότι χθες πήρε πάσπορτ για να μπορεί να κουτσάρει μεγαλύτερη ομάδα. Που είχε τον Ισβάνι στα 7 μέτρα μακριά από τον Ιβιτς. Ναι, αλλά τον έβγαλε Ευρώπη. Τον, ναι, έβγαλε Ευρώπη όμως τον Πανιωνίου. Ναι, σωστό. Καλώς και πήγε προπονητής στον Ερυθρό Αστέρα, που ο οποίος ήταν ο Ερυθρός Αστέρας, ήταν στη σκιά της Παρτιζάν τόσα χρόνια. Ναι. Πήρε πρωτάθλημα, μπήκε ο Μίλου Champions League. Και όχι απλά μπήκε, δεν είναι τουρίστας. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν πήρε χαρτί και σήμερα λένε... συμφωνώ σε πολλά μαζί σου. Ωραία, εντάξει, συμβαίνει και αυτό. Ναι. Είναι δηλαδή η χημεία μας σε... Ναι, στα κόκκινα. Στα κόκκινα, ναι. Στα κόκκινα, ναι. Το DNA μας έχει ταυτιστεί. Γιατί εγώ δεν διαφωνώ για να διαφωνήσω. Σωστά. Εγώ διαφωνώ όταν έχω διαφωνία. Ναι, έτσι, ναι. Σωστό. Σήμερα έχω συμφωνία μαζί σου. 100%. Βέβαια. 100%. Μπαρσελόνα Ίντερ, το τσακώσαμε το χινάρι χθες αυτό. Ναι. Το είπαμε. 1-1, ναι. Προηγήθηκε με τον Μάλκομ την παιχτάρα. Σοφάρισε ο Ικάρδη, ο οποίος γεννάει και τα κοκόρια του. Βάζει γκολ κάτω από τα πόδια. Γεννά τα κοκόρια του. Αυτό ο οποίος είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση, ο Κέιν. Πάμε και σε αυτό το Τομάς ομίλου. Ναι, το αυτός το γύρισε μόνος του, λες. Αυτός εδώ τώρα τι γίνεται. Βλέπεις ένα κορμί. Ναι. Στον δρόμο και λες, τι παίζει αυτός. Μη βόλεϊ, μπάσκετ, ξέρω εγώ, ποδόσφαιρο. Ναι. Θα πεις βόλεϊ. Τι μπορεί να παίζει αυτός, ας πούμε. Στόπερ ή
center for. Στόπερ θα πει. Ή center for. Ναι. Ωραία. Αυτό εδώ ο center for, α πούμε. Έτσι όπω είναι χαρακτηριστικά. Και τα μούτρα του ψιλοκυμισμένου. Δεν ναι. σου βγάζει ενέργεια τρομερή ναι. τα μούτρα του. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει. Στην πρώτη επαφή θα πει να αφιστεί την μπάλα στα δίκτυα. Αλλά στο μεγάλο χώρο το βλέπει. Δύσκολα λε. Ναι. Αυτό εδώ που δεν είναι γρήγορο. Που δεν είναι τεχνίτη. Που είναι ψηλό κτλ. Βγάζει στοιχεία ποδοσφαιρικά. Τα οποία είναι δυσανάλογα των ικανοτήτων του. Σωστά μιλάς. Που σημαίνει ότι αυτό. Μιλάς για τον Κέιν. Που σημαίνει ότι αυτό εδώ είχε αναπτυγμένη και την πνευματική υπεροχή. Και το IQ του είναι πολύ ψηλό. Έχει ψηλό IQ, αν και ψηλό. Δεν έχει συνήθω υψηλή. Ναι, 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 ναι. Δεν έχουν υψηλό IQ. Είναι ναι. στην κατάλληλη θέση, στην κατάλληλη στιγμή. Όπα, για πού το είπε. Όπα, τι είναι αυτή η Ιωάννα Μπέλαλη. Τώρα δεν κοιτάει. Μα σκέφτεσαι το ενδιαφέρον κατευθείαν. Μόλι την είδε, δεν γύρισε στο βλέμμα. Αλήθωρη είναι. Βρε, αλήθωρη, ξεαλήθωρη. Ξανθιά δεν είναι. Έμαθα τι ψεύτικε. Τράβηξε μια λεύκαση τα δόντια και 1000 ευρώ. Έκανε λεύκα. Άσε ρε κουλιάνε, πάει πάλι. Καλή, καλή. Καλή. Έλα, τα χίλια λίγο του μπάνιασε. Αλήθωρη, του μπάνιασε τα χίλια. Του μπάνιασε τα χίλια. Τα έκανε πρισμένα, ναι, αλλά φίλε, σε δουλειά κάνουνε. Δε σε ωραίο λόγο που έχει. Δε σε ωραία μιλάει. Ρε, καταλαβαίνει ότι. Παίρνει ένα αμάξι, οι παλιοί οι μηχανικοί που μας ακούν. Ναι, βλέπουν αυτή την κόμενα τώρα, λέει ο Κουλιανός και τα λοιπά. Φτιαγμένοι λες. Ναι. Χταπόδια. Παίρνει ένα αμάξι 69 άλογα το 1970, τράβα χταπόδια, τράβα βάιμπερ, διπλά καρμπιρατέρ. Ναι. Βάλε ανάρτηση, βάλε αυτό. Άμα είναι έτσι. Ναι. Κάτσε ρε φίλε. Και εγώ φτιάχνω με δηλαδή. Καλά, ναι, σωστό. Άμα είναι σωστό έτσι, σαν τον Κριστιανό. Ναι, άσε με τώρα, άρα δεν είμαστε άσχημοι, φτωχοί είμαστε. Ο άλλος έφτιαξε ολόκληρη να τάσσε Θεοδωρή με εκείνη το σαγόνι, εκείνη τη μητάρα. Έφτιαξε δυναμή. Έκανε κόμενα να πούμε. Καλά, και ο Κριστιανό Ρονάλντο τον είδε πω πήγαιναν τα δόντια εδώ πέρα. Ήταν το ένα πάνω, το ένα κάτω. Εμένα και... δεν με χαλάνει η νάρκηση. Ναι. Απλά όμως δεν με πειράζει που είναι νάρκησο. Δηλαδή, ο σνόπ, αν μου βάλεις ένα σνόπ και ένα νάρκησο, να πες βάλω μια μπουνιά σε κάποιον. Το σνόπ θα βαρέσει. Το σνόπ θα βαρέσει. Ναι. Ο νάρκησος δεν με. Ο νάρκησος έχει να κάνει με τον εαυτό του. Αυτός. Επειδή ξέρεις, η νάρκηση έχουν ένα καλό. Αυτοπροβάλλουν τον εαυτό τους, αλλά δεν ασχολούνται με το χάλι του αλουνού απέναντι. Σωστό. Διότι. Άρα δεν μας πειράζουνε. Αυτός που θα ασχοληθεί. Μαζί σου στυλιστικά, σαν φάτσα και έχεις τα λοιπά. Δίκο, είναι ο σνόπ. Είναι, όχι. Είναι αυτός που δεν βλέπετε. Α, ναι, γιατί φίλε είναι η ψυχολογική επίδοση του χάλια. Πρέπει να ψάξει να βρει κάτι καλά και να νιώσει καλά αυτός. Όχι, ρε καραφλέ και τα λοιπά. Ναι, και ναι. Μα εσύ το μάτι σου να μου είναι γυάλινο. Είσαι σαν τον Ανέστη Βλάχο. Δηλαδή είσαι γουρουνάς και τα λοιπά. Παρεξηγέται. Mm. Μα εγώ δεν παρεξηγέμαι που με λες ότι είμαι χάλια. Το ξέρω. Εσύ γιατί παρεξηγέσαι που σε έρθω. Γιατί εσύ τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Ξέρεις ποιος είσαι, ενώ άλλος δεν ξέρει. Κάνεις τον καμπρό στα 50, ξέρω εγώ, με το μάτι το γυάλινο να πούμε. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Γιατί παρεξηγέσαι εσύ, ας πούμε, κατάλαβες. Ναι. Του είπα εγώ. Το πιο σημαντικό ναι. πράγμα στη ζωή του ανθρώπου ξέρεις. Να ξέρεις ποιος είσαι. Ναι, ρε φίλε. Πολύ σημαντικό. Να ξέρεις ποιος είσαι, τι είσαι. Τις αδυναμίες όλα, τα όλα, ναι. Τώρα μου έδειξες αυτή να δω. Εντάξει, καλή είναι τώρα. Την έφτιαξε τα δόντια, τα γυάλινα. Εντάξει, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, ναι. Είχαμε μιλήσει στο χέρι. Οι κονομάνιοι οδοντίατροι με αυτούς εδώ και... Εντάξει. Εγώ μια από τους οδοντίατρους θα στείλω καλημέρα στο φίλο μου τον Παντελή που μας ακούει. Πήγα χθες και μου είπε την ιστορία με σένα σε μια εφορία που θα έδερνες μια εκεί μέσα στον Κισέ που είσαι τρελάνη και γυρίζεις πίσω και λες στον φίλο μου τον Παντελή. Ρε εσύ ψηλέ, γυρίζεις πίσω, θα μπω μέσα, τα σπάσω όλα, τα κάνω, κρατήστε με. Τέτοια έκανες. Βοήθα την κατάσταση, πέστε κάτι κι εσείς. Ναι. Ναι, αυτό, είχες γυρίσει πίσω και πες αυτό. Λοιπόν, Μπαρσελόνα Ίντερ είπαμε 1-1, η Αϊτχόβεν το γύρισε με τον Κέιν την παιχτάρα. Η Ατλέτο έκανε νίκη, η οποία ουσιαστικά τη δίνει την πρόκριση μαζί με την Ντόρτμουντ. Δεν αλλάζει το 4-4-2. Εκεί, σταθερός. Κοντά οι παίκτες, στρατιώτες. Σωστά, κοντά γραμμές. Αυτός εδώ. Θα μπορούσε να γίνει στη CIA, ξέρω εγώ, αρχηγός, ναι. ο προπονητής. Ο Σιμεώνε. Ο Σιμεώνε. Θα μπορούσε να πάει, ξέρω εγώ, στο αστυνομικό διευθυντής, ο οποίος θα τους έχει στρατιώτες κτλ. Είναι αυτός. Ναι. Είναι αυτό το σκεπτικό. Ναι, αλλά έχει σε ψηλό level σταθερά, έτσι. Σε ψηλό επίπεδο την ναι. έχει. Έχει απαιτεί δυνάμεις και πνευματική υπεροχή, τη τέχνη πάει περίπατο με αυτό το προπονητή. Παρότι τέχνη, έχει υλικά για να, ναι. για να προσφέρει και τέχνη. Δεν τη χρειάζεται. Σου λέει εγώ, Ερέρα δεν θα γίνω. Ναι. Εγώ Ερέρα δεν θα γίνω. Θέλω νίκη. Τέλος. Ο αριστερός μου μπακ με τον αριστερό μου εξτρέμ στην ευθεία. Ναι. Ο αριστερός μου στόπερ με τον εσωτερικό χαφ στην ευθεία στα 15 μέτρα, στα 20. Οι γραμμές μου στα 40 μέτρα. Θέλω τον Κρισμά να μου κάνει και χαμαλίκια. Δεν το θέλω μόνο να βάζει γκολ. Ανέβηκε η μπροστά γραμμή, ακολούθησε η πίσω γραμμή. Δεν αφήνω απόσταση. Έχω σταστημένα αυτό και τα στρατιώτες. Ο άνθρωπος έχει στρατιώτες. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο θέλω να το δω σε μια άλλη ομάδα ποιοτική. Με τεχνίτες, με ταχύτες. Τι θα κάνει, λες, τι θα κάνει, πώς θα το πάνω κάτω το ίδιο ψεύδω. Δεν ξέρω, θέλω να τον δω. Να σου πω κάτι. Γιατί... Θέλω να φύγει από εκεί, να τον δω. Ναι. Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι ποιοτική ομάδα. Ναι. Είναι, δηλαδή έχει μέσα Γκρισμάν τώρα, έχει Φελίπε, έχει Βραζιλιές, έχει Γάλλους. Με άλλο στυλ, δηλαδή θα πήγαινε έχει καλύτερα. Λεμάρ. Θα πήγαινε καλύτερα.
Δεν ξέρω αν πήγαινε καλύτερα. Πάντως τον Όμιλο τον έχουν καθαρίσει η Ντόρτμουντ με την Ατλέτικο, 9 βαθμούς και οι δύο. Χθες η Μπριζ με το διπλό 0-4 που ουσιαστικά καθάρισε είναι, για την τρίτη θέση. Για ένα πράγμα. Έχει το Σαούλ δεξί εξτρέμ. Ναι, και Σαούλ. Καλός παίχτης, Κόκε. Και τον Κορέα. Ναι, ή τον Κόκε. Ναι. Κανείς δεν είναι εξτρέμ. Ναι, δεν είναι. Θυμίζει λίγο ΑΕΚ. Έχει καταργήσει τα εξτρέμ. Θυμίζει λίγο Μάνταλο με Μπακασέτα που τους βάζει. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν το πήρε από εκεί πώς το λένε. Ο Ουζενίδης. Δεν ξέρω αν το πήρε. Πάντως δεν είναι η κατάσταση λίγο. Εγώ πραγματικά μου έκανε εντύπωση η δήλωση του Ουζενίδη. Είσαι στο Μόναχο, είσαι μες στη Χλίδα, είσαι σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο και κάθεσαι και μιζεριάζεις. Για κάτι το οποίο έχει γίνει στην Ελλάδα. Στράκι του Μελισανίδη, καλά να πάθει. Θα σε σκίσουν τώρα οι ρεπόρτερ. Στην πρώτη στραβή, δεύτερη, τελείωσε. Τώρα με τον Ατρόμητο δεν την έχει σίγουρη την νίκη στο Άκαλα. Εκτό αν βάλει κανένα τζίρο. Μ' άρεσε η Μπρίζ γιατί έπαιξε εκπληκτικά το 5-3-2. Ναι, αυτό παίζει χρόνια η Μπρίζ και το ξέρει 5-3-2, καλά. 5-3-2 το παίζει πάρα πολύ καλά. Το είδα αποσπασματικά. Ωραία. Λοιπόν, Νάπολη Παρί, στο 1-1 θε να σχολιάσουμε κάτι. Ήταν αποτέλεσμα το οποίο. Για μένα δεν χάλασε κανένα μετά το 2-0 της Πρεμιέρα. Η πρώτη φορά που δεν μ' άρεσε η τετράδα της Παρί, δεν με έδωσε θέαμα. Μουνιέτη Μαρία Νεϊμάρ Εμπαπέ, δεν με έδωσε θέαμα, δεν με έδωσε ταχύτητα. Σωστά μιλάς. Την έπαιξε πολύ καλά η Νάπολη. Την έπαιξε. Αξίζει συγχαρητήρια στον προπονητή της Νάπολη. Τον Ατσελότη. Τον Ατσελότη με τα χάπια εκεί που παίρνει στον πάγκο να πούμε. Όμως, τον ήλιο. Μασουλάει τα χάπια, δίνει συγχαρητήρια, το πιστεύει. Δεν με τρελαίνει ο Σίλβα και ο Μαρκίσιο, οι στόπερ της. Τα στόπερ πίσω. Ναι. Δεν. Ούτε. Έκαναν και το πέναλτι εκεί με τον Τερματά, με τον. Ναι. Και ο Βεράτη με τον Τράξλερ, καλή είναι. Πολύ καλή στο επιθετικό κομμάτι. Αμυντικά, πίσω έχουν θέματα. Έχουν θέματα. Σωστά δηλαδή, μιλάς. Η τετράδα δεξί μπακ, αριστερό, δεξί στόπερ, αριστερό στόπερ, Σίλβα Μαρκίσιο. Εσωτερικό σκαφ Ντράξλερ, εσωτερικό σκαφ Βεράτη, με άριστα το 10 στο αμυντικό κομμάτι είναι στο 7. Είναι στο 6. 7 με 6,5, 6, ναι. Εντάξει. Ναι. Εκεί έχουν θέματα. Εκεί. Ο Όμιλος είπαμε είναι φωτιά εδώ. 6 Λίβερπουλ, 6 Νάπολη, 5 Παρί. Μπήκε στο κόλπο και ερυθρός αστέρας και για τον άλλο όμιλο τον τέταρτο η Πόρτο το καθάρισε, έφτασε 10, είναι η πρώτη ομάδα που έχει προκριθεί. Δεν την παρακολουθώ. Κοσεσάο έχει, κακώς δεν παρακολουθείς, έχει ενδιαφέρον το προϊόν της Πόρτο. Είδα κάτι φάσεις. Κάτι κορώνα, έχει ενδιαφέρον η Πόρτο ως ομάδα, με πολύ βροχή την ισοπαίδωσε τη Λοκομοτίβ. Η Σάλκε κέρδισε τη Γαλατά του φίλου μας του Γκάρι Ροντρίγκες 2-0 και αυτή πήρε προβάδισμα για την πρόκριση. Αυτά για χθες. Σήμερα θα έχουμε ΑΕΚ. Σήμερα βλέπουμε την ΑΕΚ. Ένα. Και τι άλλο. Εγώ δύο μάτς θα δω σήμερα. Δεν θα πάω στον γύρω-γύρω. Δεν θα πάω στον γύρω-γύρω. United θα δω και ΑΕΚ. Μπάγκεν ΑΕΚ είναι στις 10. 10 είναι το βράδυ. 10 είναι 10 η ώρα. Η United είναι και αυτή να στη 10. Το Juventus θα το δούμε στο γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω όλοι θα δούμε. Γύρω-γύρω. 8 ποιο παίζει. 8 παρα 5 Valencia Young Boys. Δεν το βλέπω. Και Τσέσεκα Μόσχα στο Ρώμα. Δεν με τραβάει. Εντάξει, θα τα περάσουμε λίγο. Δεν με τραβάει. Να κάτσω. Εγώ σκέφτομαι να πάω στο Βόλε να δω τον Πατριάρχη πάντως σήμερα. 6,5 ώρα. Πάω Φραγκφούρτη. Τι ρε, Κωνσταντίνε. Πάω Φραγκφούρτη, Πατριάρχη, σε Βόλε. Τσάκι. Κάνα φίλο που να έχει να το δει χρόνια. Ναι. Να μιλήσει κανένα συμμαθητή. Ναι. Κάνα, καμιά δουλειά να κλείσει. Δεν έχει 6,5 ώρα Βόλε. Θα πάω να δει. Έχω εκπομπή βασικά, αλλά προσπαθώ να ψήσω τον Θανάση να την κοπανίσω. Με του φίλου μου βρίσκομαι κάθε Τρίτη ή Πέμπτη ή Κυριακή. Είναι σταθερή από το σχολείο, του βρίσκω. Εγώ κάθε δύο μήνες Παρασκευή ναι. Βρίσκομαι με τους συμμαθητές μου. Κι εγώ, αυτό ναι. Σου λέω, με τους 5 συμμαθητές μου. Και τώρα που δεν έχω και βραδινό. Ναι, ακόμα καλύτερα. Μπορώ να το ξενυχτήσω. Πίνετε και μια ρετσίνα παραπάνω. Πίνουν αυτοί. Αυτοί, εσύ δεν πίνεις, είσαι σωστός. Ναι, λοιπόν. Δεν είμαι σωστός, αυτή είναι σωστή. Εσύ είσαι σωστός, φίλε. Λάθος. Ένα ποτηράκι πιέσαι, φίλε. Το πίνω μισό. Αυτό είναι το σωστό. Ναι. Το ποτηράκι πιέσαι. Κουλιανέ έκοψα εδώ και 10 μέρες. Και καλά κάνεις τώρα, ναι. Ψωμί ναι. Και αναψυκτικά. Και στέγνωσες. Όχι ακόμα όπως πρέπει. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε ντερμπάρες από την Παρασκευή και μετά. Έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Έχουμε και Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Λοιπόν, το δίδυμο των αιωνίων αντιπάλων αυτήν την εβδομάδα θα τα δώσουν όλα στα κανάλια Nova Sports από την Wind Vision. Αφού μέσα σε 3 μέρες θα συναντηθούν και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο. Την Παρασκευή Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ με τον Ολυμπιακό 9 η ώρα στο Nova Sports 2 High Definition και βεβαίως το ντέρμπι την Κυριακή ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στις 7.30 στο Nova Sports 1 High Definition. Μεγάλες μάχες λοιπόν στα κανάλια Nova Sports μέσα από την Wind Vision. Πάμε σε break, επιστρέφουμε με Τσουλού, επιστρέφουμε με ΑΕΚ, επιστρέφουμε με το πώς θα παίξω ΠΑΟΚ στην Βίτη αλλά και με τις δικές σας γραμμές μετά το δελτίο ειδήσεων του Κωνσταντίνου Βαραγιάννη. Για καφεδάκι, για φαγητό, για μπέργκερ, για τσιγάρα, ό,τι τραβάει ψυχούλα σας, φίλες και φίλοι, όλα με ένα stop στην καντίνα Pit Stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Γρήγορα, εύκολα, άπεχτα, σε 3 σημεία της πόλης, Κωνσταντίνε μου.
Πόντου 56 Λαχαναγορά, Παλαιού Σταθμού 36 Δυτική Είσοδο μετά τα δικαστήρια. Για εκεί είμαστε εμεί. Και οδό Λαγκαδά στον κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα. Ανοίγουμε γραμμέ. Έτσι, 90-90-90. Δώσε. Εκεί που αγάπησαν τον Πάκο Ερέρα οι Αριανοί, του λέει Λεγκανέ, τον μισούν. Ναι. Κάπου δηλαδή. Λογικό είναι. Κάπου δηλαδή γεννά και τα κοκόρια του Καρυπίδη. Ναι. Διότι πήγα διαμαρτυρία στο καλό του ανθρωπάκι, ο παππού μα, ναι, ο άνθρωπο τη διπλανή πόρτα. Ναι. Έξαμε μπάλα με την ομάδα και σα χλαμάρε. 90-90-90. Λες μία δήλωση θα κατέστρεψε όλα, έτσι. Είναι σαν να λέει δεν σ' αγάπησα ποτέ. Έχουν συναισθηματική αστάθεια οι Αριανοί. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι δεν κρατάνε προπονητή ποτέ για πάνω από δύο χρόνια. Αυτό, όλη τους η ιστορία είναι αλλαγή προπονητή. Λοιπόν, πες ο Φαλακροκόρεκα έχει καλύτερο μπακ στην Ελλάδα από τον Βιερίνια. Ρωτάει ένας φίλος, γιατί είχες πει εκείνη την ώρα ο φίλος μου ο Αλέξης Κόρας, ο υδραυλικός. Αμυντικά έχει και πολύ καλύτερο. Αμυντικά. Επιθετικά όχι. Κανέναν. Όχι. Επιθετικά κανέναν. Επιθετικά ναι. Κανέναν. Αμυντικά έχει. Έχει και καλύτερο. Είναι ναι. Ο Μαρσέλο της Ελλάδος. Σωστό. Ο σωστό. Αυτό είναι το για τα κυβικά του πρωταθλήματός μας είναι ο Μαρσέλο της Ελλάδος. Δεν αυτό. Έχει άδικο. Λοιπόν, αυτό, ναι. Πάμε να σας ακούσουμε και για δηλώσεις του Πάκο. Και για δηλώσεις Λουτσέσκου και για τον Πάκο που θα κατέβει με σαΐτες εδώ με λιμιό και με πέλκα και για, με ζαμπά. Και για κουμάρι το βράδυ τη βλέπετε. Θα δώσουμε και σχηματάκι στο τέλος. Πάμε στον κόσμο. Πάμε, καλημέρα. Πάμε. Φλιαρί σαν τον Μπάντζα. Ναι, ναι. Μπάντζας, ναι. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα κύριε. Έλα φίλε. Τι κάνουμε. Καλά φίλε εσύ. Θα, παιδιά, θα σας πω δύο επιχειρήματα για να ακυρώσω όποια σύγκριση κάνατε για την ομάδα μου, τον Άρη, Αριανός, είναι Μπάμπι με λένε. Γεια σου, ρε Μπάμπι. Λοιπόν, Μπάμπι. Για τον κύριο Ραπτόπουλο, πρώτον, ότι από τη στιγμή που λέει ότι έχει πάθει δύο κεφαλικά ο Ερέρα, άρα ακυρώνονται οι δηλώσεις του Ερέρα, δηλαδή δεν τις πιστεύει. Πρώτον αυτό. Καλά, φυσικά. Άμα το ένα μάτι είναι σαν τη Σιτρουέν το βάτρο δεξιά και το άλλο το φανάρι αριστερά, πάει. Άρα ακυρώνεται αυτά που έχει το ακυρώνει για τον Άρη. Ναι. Τώρα για τον κύριο Κουλιανό. Κύριε Κουλιανέ. Μάλιστα. Για πέστε μου τις πέντε μεγαλύτερες ομάδες της Ισπανίας. Ισπανία. Ρεάλ Μπαρσελόνα, Ατλέτικο, Σεβίλη, Βαλένθια. Είναι η Μπέτις μέσα σε αυτές. Όχι. Άρα γιατί λέτε ότι ο Άρης είναι η Μπέτις της Ελλάδας, της Ισπανίας. Γιατί ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή μέσα στις πέντε μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Εσείς τι λέτε. Αυτή τη στιγμή δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Ποια είναι η ας πούμε η πέμπτη μεγαλύτερη. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ατρόμητος. Αυτές είναι ομάδες. Α, ο Ατρόμητος είναι μεγαλύτερη ομάδα από τον Άρη δηλαδή. Άκουσε με λίγο, μπερδεύεις δύο πράγματα. Μιλάμε για ομάδα και για κλαμπ. Αν θέλουμε να μιλήσουμε. Για ομάδα. Μιλάμε γενικά για κλαμπ και για ομάδα. Όπως είπα, αν θέλουμε να μιλήσουμε. Ποιος είσαι εσύ. Ένα λεπτό. Για να βάλω τα πράγματα σε μία σειρά. Ναι. Λοιπόν. Δεν σ' αρέσει δηλαδή μπέτσε. Δηλαδή ο Ατρόμητος είναι μεγαλύτερη ομάδα από τον Άρη, κύριε Κουλιανέ. Αυτή τη στιγμή δεν φορά τα στρώματα γυαλιά. Οι χριστιανοί είναι περισσότερο. Δεν με κατάλαβες. Δυστυχώς. Για καλά σε κατάλαβα. Όχι, δεν με κατάλαβες. Δεν με κατάλαβες. Σε πήρα από τη Λεγκανές που είναι μια ομάδα που δεν ταιριάζει να είναι ο Άρης. Ναι, και με έκανες μπέτη. Φυσικά. Ξέρεις την ιστορία της μπέτη. Από πού και ως που η μπέτη είναι στις πέντε μεγαλύτερες ομάδες της Ισπανίας. Σε ρώτησα προηγουμένως και μου είπες ότι δεν είναι. Αν δεν είναι πέμπτη μπορεί να είναι έκτηρη, φίλε. Αυτά που λες δεν. Φάσεις και αντιφάσεις κύριε Κουλιανέ. Άρα μου λες εσύ ότι ο Άρης είναι η Βαλένθια και η Σεβίλη, αυτό μου λες. Βεβαίως. Αυτοί δεν έχουν πέσει όμως για την Ελλάδα. Μπορεί να είναι και η Μαδρίτη της Ελλάδος. Α, εντάξει, τότε προφανώς φίλε ένα πρόβλημα ναι, πολύ αλλά, σημαντικό. Δεν επιχειρήματα κύριε Κουλιανέ. Δεν μιλάτε επιχειρήματα. Εσείς λέτε απλά. Άκουσε με λίγο. Ένα πράγμα έχεις εσύ. Ναι. Δεν ξέρεις ποιος είσαι. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ ξέρω αν πολύ μου λες ότι ο Άρης είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης της Ισπανίας, ναι. Δεν ξέρεις από εδώ στο λιπάμαι στο λέω. Και ναι. Είναι ο Άρης, η ομάδα που τώρα... παίζει Champions League, η ομάδα που πήρε πρωτάθλημα, η ομάδα που έχει πάρει Europa League είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης με τον Άρη. Πότε έπεσε η Ατλέτικο Μαδρίτης. Απλά πράγματα. Τι απλά πράγματα. Κανένα επιχείρημα δεν μου λες. Μην μου κάνεις τώρα τέτοιο. Κανένα επιχείρημα δεν μου λες. Σου λέω, πέντε ομάδες της Ισπανίας παίζουν και δεν μου είναι η Μπέτις μέσα. Πώς λες ότι ο Άρης. Εσύ λες ότι ο Ατρόμητος είναι μεγαλύτερη ομάδα από τον Άρη. Τότε κατάλαβα, εντάξει. Τα λέμε. Δεν κατάλαβες το πνεύμα μου. Δεν κατάλαβε. Διακρίνω μια ηλεκτρισμένη αδερφή. Δεν κατάλαβε το πνεύμα μου. Εγώ δεν είπα ότι ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Εγώ λέω ότι αν η σύγκριση του. Η σύγκριση του Ερέρα είναι λάθος, δεν είναι Λεγκανές. Ο Άρης δεν είναι μεγάλη ομάδα, ναι. Ούτε μεγάλο σώμα. Είναι μεγάλο κλαμπ. Όχι. Ναι. Έχει πολύ κόσμο. Α, μπράβο. Εντάξει. Σαφώς. Έχει πολύ κόσμο. Είναι μια εταιρεία, να πούμε, η οποία είναι προβληματική, η οποία όμως έχει πολύ κόσμο. Σωστό. Ο Άρης είναι μεγάλος να σου δώσει θεαματικότητα στην ΕΡΤ. Ναι. Ο Άρης είναι μεγάλος να σου δώσει ακροαματικότητα στο ραδιόφωνο. Ναι. Σαν σωματείο έχει διαλύσει τα τμήματά του. Το μπάσκετ του έχει πτώσει μεγάλη δυστυχώς, το οποίο τελείως, είναι κορονίδα. Τελείως, το μπάσκετ 20 χρόνια, έχει 15 χρόνια να εμφανιστεί. Εάν αυτή τη στιγμή ο Άρης, με την πορεία που έχει τα τελευταία 30 χρόνια, ήταν στην πόλη της Καβάλας. Ναι. Και είχε τον κόσμο της Καβάλας. Ναι. 2.000 κόσμο, 3.000 κόσμο κτλ. Θα τη θεωρούσαμε μεγάλη ομάδα στο χορτάρι. Όχι. Μεγάλη ομάδα γενικότερα εδώ στην Ελλάδα δεν έχει φτιάξει ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Άρης. Μην μπερδεύετε τον κόσμο.
Με το σωματείο. Σωστό, σωστό, σωστό. Εδώ υπάρχει παράνοια. Ναι. Ο Άρης είναι ένα μικρό μέγεθος. Στο αγωνιστικό κομμάτι. Ποδοσφαιρικά. Ναι, στο αγωνιστικό κομμάτι. Και αλλά είναι μεγάλο μέγεθος αφορά τον κόσμο. Το κακό κομμάτι για μένα είναι ότι σαν σωματείο, πια είναι ανυπόλυτο σαν σωματείο. Ναι, ναι. Ο κόσμος του όμως αυτή τη στιγμή τον κρατάει. Σωστά. Εκεί που τον κρατάει. Σωστότατα. Εντάξει, σωστότατα. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ο κόσμος του δεν τον κρατάει εκεί που τον κρατάει. Τον κρατάει ο πρόεδρος του. Και ότι έχει πλέον ναι. μεγάλη ομάδα μετά τη δεκαετία του 70. Ναι. Έτσι, τώρα την έχει τη την μεγάλη ομάδα. Την ομάδα, την, ομάδα ναι. την κρατάει ο πρόεδρος. Ναι, ναι. Στον Άρη δεν έχει πρόεδρο, δεν έχει. Την κρατάει ο κόσμος. Άρα ο κόσμος στον Άρη παίζει σημαντικότερο ρόλο από τον κόσμο στον ΠΑΟΚ. Ναι, και πρέπει να σήμερα. Καταλάβουν οι φίλοι. Σήμερα, άλλο μεγάλη ομάδα, ναι. άλλο έχω ιστορία, άλλο έχω. Είναι μεγάλο κλαμπ. Βέβαια. Μεγάλη ομάδα, ο Άρης δεν έχει. Βέβαια, τι να κάνουμε τώρα. Βέβαια, για να έρθει ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ να πουλήσει πολιτική λύκη. Και να μπει κατά κάποιο τρόπο αρχηγός σε μια κατάσταση από τη Ρωσία, χρησιμοποιήθηκε ο ΠΑΟΚ επειδή έχει ο ΠΑΟΚ αυτόν τον κόσμο. Σωστά, σωστά. Άρα οι λαοί παίζουν σημαντικό ρόλο. Οι λαοί, φίλε, ρίχνουν κυβερνήσεις. Όμως, με κάνεις. Πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ και ο μεγάλη ομάδα στον ΠΑΟΚ. Τους έκανε τώρα Σαββίδης. Α, μπράβο. Ο φίλος Λοβανός έχει μπερδεμένα. Πάμε. Έπεσαν πολλές γραμμές. Έπεσαν 90-90-90. Εμείς κάναμε ανάλυση, εντάξει, δεν πειράζει. Δύο λεπτά στον καθένα. Καλημέρα, πάμε. Ναι. Καλημέρα, δεν μιλάμε εμείς. Ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ο Λιανέ μου, παιχτούρα μου. Αγόρι μου. Πολύ ωραία τα είπες. Σε χαίρομαι. Δεν ασκούμαστε παρόλα, μόνο γι' αυτό σε περίεργα. Λες πώς είναι τα πράγματα. Πόσο μεγάλο πάξι. Άλλο μεγάλη ομάδα, άλλο μεγάλο. Άλλο μεγάλη ομάδα, άλλο κλαπ. Άλλο μεγάλο λαό. Δεν τι συγχύζεται και δεν καταλαβαίνω. Ακριβώς. Δεν είπες τίποτα κανένας. Πολύ καλά τα είπες. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλημέρα. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα. Μα την αλήθεια λέμε, ρε φίλε. Πάμε, καλημέρα. Επόμενο. Ναι. Να μιλήσει ο κόσμος, ναι. Καλώς ονα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Παιδιά, ο Άρης έχει πάθει μια ζημιά. Μπήκε στην πρώτη εθνική για να κερδίσει μόνο τον ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η φιλοδοξία του, και ας έχανε από 10. Και δεύτερον έβγαλε πολύ γρήγορα φτερά και πέταξε. Και καψωρίζονται. Σωστό! Σου θυμίζει κάτι από τον εαυτό σου? Πώς δεν με θυμίζει? Πολλές φορές νόμιζα ότι είμαι ο Μέγας Αλέξανδρος και έπεφτα σε λακκούβα. Όχι, όχι, άλλο λέω. Παδικά σου λες, όχι, σαν ομάδα. Όχι, όχι, όχι. Εσύ όταν κέρδισες τον Ολυμπιακό κάποτε δεν τελειώνει η χρονιά σου. Σαν πάω, το ξεπέρασες αυτό. Γιατί ήταν μαρτυρική αυτή η ομάδα, αυτή έφτασε στο κατάντημα να βγαίνουν και να χτυπάνε. Γιατί όταν πήγαινε στη Δράμα, τότε στην Καβάλα, ξέρω εγώ, τους έδρανε το. Και έφερνε, πώς να το πούμε, ζημιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και εμείς τους είχαμε άκτη γιατί ήταν η μόνη ομάδα. Εντάξει, τώρα και εσείς να πούμε την αλήθεια. Τώρα κανείς δεν ενδιαφέρεται για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καθένας κοιτά την πάρτι του, έτσι. Διαχρονικά αυτό συμβαίνει, όχι τώρα. Ναι, αυτός κοιτούσε την πάρτι του γιατί είχε λεφτά τότε. Ακριβώς. Τώρα εσύ που είσαι ανεόπλουτος και εσύ κοιτάς την πάρτι σου, δεν σε νοιάζει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και καλά κάνεις. Είχε λεφτά, αλλά είχε και διαιτητέ. Ναι. Βεβαίως, κοίταξε να δεις, όταν έχεις λεφτά, μπορεί να έχεις, αν είναι ας πούμε οι θεσμικοί παράγοντες ελαφρείς, μπορεί να έχεις δικαστές, αστυνομικούς, ναι. διαιτητές. Λοιπόν, ναι, μπορεί όμως και να μην τους έχεις γιατί αυτοί μπορεί να είναι τίμοι. Επόμενη γραμμή, μη επόμενη. Αν έχεις χρήματα, θα φτιάξεις σίγουρα νομοτελειακά και μεγάλη ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φτιάξεις μεγάλη ομάδα, αν έχεις χρήμα. Παρί, Σίτι. Που δεν τον πάω τα τελευταία χρόνια, φτιάχνεις και μεγάλη ομάδα. Άρα τις ομάδες τις μεγάλες τις φτιάχνουν οι πρόεδροι, όχι ο κόσμος. Ούτε δημοσιογράφοι. Στο χορτάρι, φυσικά. Στο ο πάμε κόσμος πώς θα τις φτιάξει, ναι. Ναι. Λίγο να απομυθοποιήσουμε. Καλημέρα, ναι, καλημέρα. Ναι. Μάλιστα. Έπεσε, επόμενος, καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Πολύ σωστά τα πες, δεν ξέρουν ποιοι είναι, δεν είναι τυχαίο το σύνθημα, δεν ξέρουν ποιον έχουν λίγο παρακάτω. Ναι. Έτσι είναι. Ας κάτσουν να κοιταχτούν στον καθρέφτη. Για ποιο λέει, δεύτερο... Για αυτό το σχόλιο που έκανα, πρέπει να ξέρουμε καθένα ποιοι δεν είμαστε. Ποιοι είναι. Είναι γνωστό το σύνθημα που φωνάζουμε για αυτού στα γήπεδα, δεν ξέρουν ποιον έχουν πατέρα κτλ. Εντάξει, εγώ δεν μένω στα συνθήματα. Εγώ μένω γενικότερα στη ζωή. Μην μπερδεύει τώρα, δεν ξέρω ποιον έχω πατέρα. Και για τη ζωή, που δεν γραμμή, πιάνω την γραμμή. Πρέπει να είσαι ο μόνο εργαζόμενο που 8.30 ώρα το πρωί το λε όχι μόνο στον εργοδότη σου, σε όλο τον κόσμο, ότι δεν θα πα απόγευμα 6.30 ώρα δουλειά για να πα να δει πάω στο βόλεϊ. Δεν υπάρχει δροσιά. Ή έχει τεράστιο βίσμα. Σιγά μην τον νοιάζει το βόλεϊ, και αρχείο θέλει να κάνει τώρα. Ναι, δεν υπάρχει το ψηλώνει εδώ πέρα. Όχι, θα έρθω για να σα πάω κόντρα. Θα έρθει, είμαι εδώ, αλλά να βλέπω βόλεϊ. Τι να δει βόλεϊ. Γιατί ρε, να μην δούμε τον Πατριάρχη τώρα το απόγευμα, πλάκα με κάνει. Δεν μου λε. Ναι. Τι ώρα το μάτς? 6.30. 6.30 ώρα παίζει και ο Άρης με την Κατάγια να πούμε. Μπάσκετ. Εσύ τι πιστεύεις ότι θα δώσουν ακροαματικότητα εδώ πέρα?
περισσότερο χρόνο η στήριξη της εκπομπής. Ναι. Στο μπάσκετ ή στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ θα δώσω. Είτε στο βόλεϊ δώσει είτε στο μπάσκετ. Βασικά η ακροματικότητα θα έρθει από μένα και τον Θανάση που θα κάνουμε το κουσκούς μας. Έτσι. Ναι, γι' αυτό πρέπει άμα να. Άμα πάτε στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Ναι. Δεν θα σου πω τι θα πάρετε από ακροματικότητα. Μη. Α, στο μπάσκετ και το βόλεϊ. Πάμε καλημέρα. Ο Άρης παίζει μπάσκετ. Με την Κατάγια. Με την Κατάγια. Ναι. Εσύ τι πιστεύεις ότι ένας Αριανός θα κάνει να δει μπάσκετ με την Κατάγια. Σενερωμένος είναι ο μπασκετικός Αριανός. Πάμε στον κόσμο, ναι. Πάμε 90 άρια δικά σας. 90-90-90. Καλημέρα. Έλα, Βίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, Βίλε. Είπατε για τον πρόεδρο, τον κάνει, ότι την ομάδα την κάνει ο πρόεδρος και όχι ο κόσμος. Ναι, ρε φίλε, ναι. Πάει και λίγο και ανάποδα αυτό. Γιατί ο Ιβάν Σαββίδης θα ερχόταν και θα έβαζε τα λεφτά του αν δεν είχε κόσμο. Αυτό το είπα πριν δευτερόλεπτα. Γιατί ουσιαστικά έφταξε ομάδα ο Ιβάν, αλλά αγόρασε κατά κάποιο τρόπο και τον Ιβάν. Θέλει για την πολιτική του υπόσταση. Αυτό είπαμε, ρε φίλε. Αυτό είπαμε, ρε φίλε. Θέλει για τις δουλειές του πίσω και πρόβατα από πίσω. Φίλε, ο κόσμος δίνει δυναμική, δίνει ειδικό βάρος. Όπως ο Ολυμπιακός. Έβγαλε δημάρχους κάτω κτλ. Για να είναι ισχυρός, να έχει το λαϊκό αίρισμα. Ακριβώς, το λαϊκό αίρισμα λοιπόν, ο Κόκκαλης, το Μαρινάκης, το Σαββίδης, θα το κάνουν ομάδες οι οποίες είναι... Θα σας πάμε, θα σας κάνουμε, δεν κάνουμε. Μην κάνουμε, δεν είναι τόσο αγαθά τα πράγματα. Έτσι. Δεν πήγε τα βάλε η Βασαβίδης, ας πούμε, σε μια μικρή ομάδα. Τι ήξερα, ότι πια στη Θεσσαλονίκη θέλω να επεκταθώ Βόρεια Ελλάδα. Εννοείται, ρε φίλε, είπαμε ομάδα χωρίς κόσμο δεν μπορεί να έχει και μεγάλη ιστορία. Τα είπαμε. Δηλαδή θα είναι μια φωτοβολίδα διαχρονικά. Ο πρόεδρος δεν θα έχει μεγάλο. Ναι. Ούτε ο πρόεδρος θα έχει μεγάλο. Ο κόσμος είναι αυτό που λέμε ότι έχεις ειδικό βάρος, έχεις φανέλα γιατί έχεις το λαό από πίσω. Ψήφους, αλλά στο χορτάρι, μόνο με αυτούς, τόσα χρόνια ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κάτι. Εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ θα σου πω κάτι. Έτσι, αυτό λέμε. Εγώ θα σου πω κάτι. Πήγε, έκανε συνέντευξη στον Κανελάκη που είναι στον Άτλα TV, ναι. Ο Βασιλιάδης. Ο Υφυπουργός. Ο Υφυπουργός. Ναι. Και επειδή οι κομμουνιστές είναι καπιταλιστές πλέον και καλά κάνουν γιατί ο καπιταλισμός είναι το σύστημα στη γη επάνω, ναι. Βγαίνει και μιλάει με πολύ τεκμηριωμένες και συγκεκριμένες εκφράσεις, λέξεις και απόψεις για τον ΠΑΟΚ και λέει για το νομοθετικό, το κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκεί την αρχαιολογία, αυτά εδώ θα προσέξουμε, δικολυσιεργία με να μην υπάρχει. Είναι συγκεκριμένος. Και για τον Ηρακλή ξύθηκαν οι καμπάνες του. Αόριστος, κρίμα είναι, λέει, αδικήθηκε ναι. Και τα λοιπά. Τι έχεις να κάνεις, το συμπαθώ, λέει. Ναι. Δηλαδή, σου λέει από τον Ηρακλή, δεν έχω ψήφους. Δεν έχω δύναμη. Ενώ από τους άλλους... Έχω. Άρα θα πρέπει να ασχοληθώ. Δεν έχω πρόβατα από εκεί. Δεν έχω πρόβατα από εκεί. Έχω πρόβατα από αλλού. Ο κόσμος δίνει τη δυναμική στην ομάδα γενικότερα. Εδώ, δήθεν Μακεδονία και όνομα και Σαχλαμάρες. Θα πω εγώ σαχλαμάρες. Γιατί σαχλαμάρες. Ήρθανε, υποσχεθήκανε ένα γήπεδο στον ΠΑΟΚ, το οποίο το κάνουν πράξη, ο ΣΥΡΙΖΑ, που πέρασαν τα ονόματα από τις βουλές και τα λοιπά για τη Μακεδονία και ξύθηκαν τα από αυτά των Μακεδόνων για τη Μακεδονία στο όνομα. Ήρθε ο χοντρός εδώ, πώς το λένε τον υπουργό, που έχει τα πολλά τα κιλά. Ο υπουργός άμυνας, ο Καμένος. Και έπινε καφέ με τον Πετρωτό έξω. Και στις καντίνες λέγανε πάω κάρα που κάνει μας γήπεδο. Ποιο όνομα της Μακεδονίας, βρε! Πάμε επόμενος. Καλημέρα, λοιπόν, φίλε. Οι κομμουνιστές είναι πανέξυπνοι. Τα βρήκαν και με την εκκλησία. Με όλους τα βρήκαν στο τέλος. Τα βρήκανε οι παπάδες. Κοιτάζουν οι άνθρωποι το συμφέρον τους. Ο καθένας στη ζωή κοιτάζει όλοι το συμφέρον του. Κοιτάζουν, όχι μόνο παπάδες, σου λέει κομμουνιστής άδειος. Βρε, άμε, δώσε εμένα το μισθό. Τι με νοιάζει εμένα τώρα. Καλημέρα, φίλε. Καλά κάνουνε. Πάμε παρακάτω. Μακεδονία μου, Θεσσαλονίκη μου, Βέρμπλου μου. Πάρ το όνομα από την κάτω μεριά και γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Πόσο είπες ο Βέρμπλουμ, καλημέρα, έλα φίλε. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς καλώς. Από Καβάλα παίρνω μάγκες ταξί, ΑΕΚ. Έλα ρε έξι. Πορτοκαλί ταξί λευκό στην Καβάλα. Όχι, επαρχία, Χρυσούπολη. Χρυσούπολη. Ναι, ωραία. Ναι, τέλος, εδώ στην πιάτσα. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω για Άγγλους για ΠΑΟΚ, μια κουβέντα που είπε ο Ραπτόπουλος από αυτό. Ότι όλοι οι πρόεδροι θέλουν πρόβατα. Αφού καταλάβουν ο κόσμος, να δουν πώς πάει το ποδόσφαιρο. Αυτή η σχέση, φίλε μου, τα συζητήσαμε. Ο πρόεδρος θέλει πρόβατο. Το πρόβατο θέλει τίτλο. Το πρόβατο θέλει μπάλα. Ο άλλος θέλει ψήφους. Βολευόμαστε όλοι. Όλοι όσοι διοικούν θέλουν πρόβατα. Και ο πρόεδρος και οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί. Θέλω λίγο να τελειώσω, παιδιά. Εμείς τώρα που παίρνουμε τηλέφωνο, ασχολούμαστε λίγο με το ποδόσφαιρο, με αυτές τις εικόνες. Να μην θεωρούμε ότι αυτό μας πρόβατα. Είναι δηλαδή κατάλληλα αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Το είπε ο Ραπτόπουλος, ότι στο πίσω το πίσω. Ναι. Αν μην δίνουμε τόσο πολύ σημασία στο ποδόσφαιρο. Είναι για την πλάκα μας, για το καλό μας,
Σωστό, σωστό, σωστό. Κοίταξε, σωστό. Όταν δηλαδή, υπάρχει άνθρωπο. Δεν βγάζουμε πάση και με συγχωρείτε τη μαλακή. Ναι, ναι, αλλά τα νιάτα είναι αλλιώς. Να σε καλά. Να σε καλά, φίλε. Πρόσεξε να δεις. Όταν για αυτή την Ελλάδα, για αυτό το σύστημα, για αυτό το μπορντέλο. Ναι. Πάει ο άλλος στη σημαία και σκοτώνεται 35 χρονών. Θα πάει ο άλλος και για τον Πάο και για τον Άρη. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε. Και το ποδόσφαιρο είναι παθιάρικο άθλημα. Βγάζει πάθη. Τι να κάνουμε. Έχει λαούς. Ευτυχώς ή δυστυχώς η κοινικότητα υπάρχει από τη μια μεριά και από την άλλη υπάρχει το συνέστημα. Έτσι. Αυτά θα παίζουν μπάλα. Άμα πας σε Βραζιλία, Αργεντινή, οι άλλοι αυτοκτονούν επειδή έχασε η ομάδα τους. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Το επίπεδο τους είναι πολύ χαμηλό. Είναι πολύ πιο χαμηλό ακριβώς. Πάμε, καλημέρα. Ενώ δεν είναι υψηλό, ας πούμε. Πάντως σε σχέση με αυτούς είναι πιο ψηλό, να ξέρεις. Ναι. Εκεί ούτε δημοτικό δεν βγάζουν. Ναι. Δεν ξέραν όταν ήμουν Βραζιλία, δεν ξέραν αν υπάρχει χώρα Ελλάδα. Δηλαδή δεν τους έμαθε κάποιος το χάρτη να δουν γεωγραφία. Δεν ξέρανε. Για τη σημαία της Ελλάδος σήμερα να σκοτωθείς στα 35. Γίνεται και αυτό, ναι, βέβαια. Όχι ηρωισμό, το θεωρώ βλακεία. Καλημέρα! Ναι. Καλώς ήρθατε. Έλα, φίλε. Ναι, ναι. Ναι. Θέλω να πω λίγο για τον κόσμο του Άρη που λέτε πριν. Ναι. Γιατί πλέον θεωρώ ότι ο Άρης δεν έχει κάνει πολύ κόσμο. Το Βικελίδη πόσο κόσμο χωράει? Η χωρητικότητα του Βικελίδη είναι 22.800. Ακριβώς. Με τον Μπαπ έκανε sold out. Έκανε. Όχι. Μία ώρα δεν πριν να ανακοίνωσε. Όχι, όχι, όχι. Δεν έκανε. Όχι. Δεν έκανε. 3.000 άδεια καθίσματα είχε. Όχι. Με τον Ολυμπιακό προχθές πόσο κόσμο είχε? 15.000. Ούτε. Δηλαδή μετά από 5 χρόνια που είναι στη ΒΓ Εθνική δεν μπορούμε να μαζέψουμε 20.000. Ναι, αλλά έχει κόσμο, ρε φίλε. Πώς το κάνουμε τώρα, το αλλάξουμε? Δεν έχει. Αφού δεν μπορεί να γεννήσει ένα γήπεδο 20.000, τι κόσμο έχει? Ναι. Εσύ λες εγώ στην Αθήνα ζω το 95. Μπορεί να σου πει κάποιος, εμείς κατεβάσαμε 25.000 κάτω στην Αθήνα, 27, δεν ξέρω πόσες ήταν, γιατί ήταν το μεγαλώνει κιόλα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι ήταν αυτή η ομάδα, ήταν αυτή όλη. Εγώ μένω στην Αθήνα από το 95. Έχω γνωρίσει, στο λόγο μου, δύο Οριανούς. Ενώ Παοξίδες πώς γνώρισες? Στον όροφο μου έχω 5. Φίλε, ο Πανελλήνιος κάτω στον ΠΑΟΚ έχει τα περισσότερα μέλη. Μην μπερδεύεσαι. Ο Σύνδεσμο Αθηνών, ο Πανελλήνιος κάτω, έχει 2.000 μέλη. Το φυλάει η αστυνομία του Πανελλήνιου. Δεν ξέρω το φυλάει, εντάξει. Έχει Ολυμπιακός εδώ σε Θεσσαλονίκη. Δεν ούτε καν έχει όμως. Αυτό σου λέω. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει κάτω. Είχε Ολυμπιακός απέναντι από το αστυνομικό τμήμα στη Δευτέρα. Μήπως ήταν μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Εντάξει, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Κι όμως ο ΠΑΟΚ έχει χρόνια κάτω Σύνδεσμο, φίλε. Τέλος πάντων, αυτό θα πω παιδιά, ευχαριστούμε για την ευκαιρία. Τα λέμε, τα λέμε. Πάμε, καλημέρα ακόμα. Εγώ λέω στην Αθήνα, ναι, πιο πολύ είναι του Πας Γιάννενα οι φίλοι παρά του Πας. Έτσι λέω εγώ. Έτσι γιατί λες, στην, ναι, Αθήνα, ναι, Ρουφ, έχουν κατέβει πολύ παγουράδες. Ρουφ Πας Γιάννενα με αλέφατο προπονητή, ναι, είχε 24.000 γιαννιώτες. Είχε. Ναι. Ναι, αλλά δεν ήταν όλα στην Αθήνα. Κατέβηκαν και από πάνω τα Γιάννενα. 24.000 κατέβασε ο Άρης με τον. Άρα με το δικό σου σκεπτικό λες ότι είναι πιο πολύ και γιαννιώτες και από τους Αριανούς. Στην Αθήνα, ναι, πλάκα κάνεις. Μάλιστα. Εδώ από τους Παοξίδες λένε περισσότεροι. Αν μαζέψεις τους καράβλαχους εκεί από τα Γιάννενα στην, ναι, Αθήνα, πεις ελάτε στην Ομόνια. Τι ήταν, παράζεται αυτό, τι ήταν. Ναι. Το Ρουφ, ναι. Παίξε οι υπηρώτες στα Γιάννενα, ναι, τα, που μένουν στην Αθήνα. Ναι. Κλείστε τα σύνορα. Καλά, αυτοί που πήραν μπορεί να ήταν και Πάο και Πανεκκλησιακό. Η Πας Γιάννενα, ναι, εκεί στην Αθήνα. Οι οριζινάλε Παοξίδες, ναι, εγώ λέω οι στελικότεροι. Άντε βρε, έτσι λέω. Εμείς στην Αθήνα, τον Πανελλήνιο. Ένα γρήγορο. Τον Πανελλήνιο, ποιο Πανελλήνιο. Με τα μάτια Πανελλήνιο. Έχουμε όμως. Έχει εδώ κανένα σύνδεσμο Ολυμπιακό και Πανεκκό και δεν το ξέρω. Όχι. Καλημέρα. Μαγκιά σου που έχει εκεί κάτω. Έτσι. Σε φυλάει όμως η αστυνομία. Εντάξει, έλα φίλε. Έλα. Δεν πάμε γραμμές, γιατί οι φίλοι μας η Σμαράγδα Μπασάκου και Δελτίου Δίσων θα συνεχίσουμε με γραμμές αμέσως μετά. Αλλά πρώτησα να σας ενημερώσω ότι το δίδυμο των αιωνίων αντιπάλων αυτήν την εβδομάδα θα τα δώσει όλα στα κανάλια Nova Sports από τη Wit Vision, αφού μέσα σε τρεις μέρες θα συναντηθούν μπάσκετ και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Με τη Wit Vision λοιπόν έχεις Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ με τον Ολυμπιακό την Παρασκευή στις 9 στο Nova Sports 2 High Definition. Και βεβαίως έχουμε και το ντέρμπι ανάμεσα στο Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στις 7.30 για το πρωτάθλημα της Super League στο Nova Sports 1 High Definition. Πολύ μεγάλες μάχες έρχονται λοιπόν στα κανάλια Nova Sports μόνο μέσα από την Wit Vision. Σμαράγδα Μπασάκου και συνεχίζουμε το κουσκούς μέχρι και τις 10. Έγινε σήμερα και είναι σε εξέλιξη, ίσως ακόμη και τώρα, η μεγαλύτερη μετακίνηση φιλάθλων στο εσωτερικό της χώρας. Περισσότεροι από 23.000 οπαδοί του Άρη, κυρίως με πούλμαν και φυσικά και με πτήσεις τσάρτερ, ταξιδεύουν από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους στον αγώνα του τελικού κυπέλου εναντίον του Παναθηναϊκού.
Επιστρέψαμε, 40 μετά τις 9, ακούτε πάντοτε Μετρόπολης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα δεν έχουμε ούτε παγκόσμια μέρα, ξέρω εγώ, αλόγου, ούτε σκύλου, ούτε γάτας. Δεν έχουμε τίποτα, δεν γιορτάζει και κανένας, Κωνσταντίνε. Βλακίες είναι αυτά, αυτή είναι η δική μου μέρα. Δική σου μέρα. Κάτι, ναι. Θέλω να ρωτήσω τους Αριανούς πώς νιώθαν πριν. Ανοίγουμε πάλι κέντρο. Ναι. 90 και πώς 20 νιώθανε, πώς νιώθαν οι Αριανοί δύο μέρες πριν για τον Ερέρα. Και πώς νιώθουν σήμερα. Πώς νιώθουν σήμερα μετά τις δηλώσεις του Ερέρα περί Λαγκανές. Εάν δηλαδή ο ψυχισμός τους έτσι άλλαξε. Μπερδεύτηκε, άλλαξε, ναι. 100% ναι. Για μένα άλλαξε. Δεν ξέρω. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά ναι. Ταυτίζουμε με την ανακοίνωση Super 3, το νέο Super 3 που λες εσύ. Φταίμε κι εμείς αν δεν κατάλαβες σε ποια ομάδα βρισκόσουνε. Κάνει αυτοκριτική. Okay, λέει διάφορα η ανακοίνωση. Είναι μεγάλη σήμερα, δεν είναι μικρή. Εγώ την έκανα, τη διάβασα. Φταίμε και εμείς, σαν φίλαθλοι δηλαδή. Φταίμε και εμείς, σαν οργανισμός Άρης, ναι. Σαν κλαμπ Άρης, που δεν σε δώσαμε να καταλάβεις σε ποια ομάδα ήρθες. Από εκεί ξεκινάει το θέμα για μένα με τον Πάκο Ερέρα. Μάγκα, εδώ okay, δεν είμαστε ούτε λεγανές ούτε τίποτα. Είμαστε μια ομάδα με πολύ λαό, πολύ κόσμο. Ήμασταν okay που είμαστε τελευταία χρόνια. Εμείς του το λέγαμε από το ραδιό. Ναι. Φτιάξε την άμυνά σου, ναι. Ρε αγόρι μου. Παίξε λίγο κοινικά, πάρε λίγο αποτέλεσμα. Φτιάξε την άμυνά σου, ρε πουλάκι μου, 65 χρονών να πούμε. Ναι. Ναι. Φτιάξε την άμυνά σου, φάτα μα του μάστα στη μένα. Βαλτώνω να θέλει ζήσει εκεί με το βλέμμα το άγριο εκεί να κοιτάει το στόπερ, το φορ man to man. Βάλε τον Σόουζα δίπλα που είναι πιο γρήγορο. Παίξε και λίγο ξύλο, ρε παιδί μου. Ναι, ρε, μην παίζει μόνο φρουφρού, φασούλε, τσίκι. Μην ανεβάζει και τον Βαλεριάνο και τον Τζανακάκι συνάμα. Ναι, ναι. Κάνε κάτι, τσουβάλι, κουνί σου, γέρο, παππού. Κι όμω οι αρκετοί Αριανοί, το ξαναλέω, το 70% ήθελαν να μείνει ο Πάκου και εγώ. Βράσε τι Αριανοί τώρα. Να έμενε, έτσι. Μπασκετ ανθρώπου τώρα. Έχει το Σιώπη εκεί να μου το παίζει, α πούμε, τσάβι. Τσάβι, ναι. Ο Σιώπη είναι. Να πιάσει το φορτούνι και να τον διαλύσει. Και μια που είπε σιγά. Παλαδόρο τώρα να κάνει εκεί. Ανεβαίνει οι δυο μπακ και ανεβαίνει και ο νούμερο 6 ψηλά. Ναι. Και τρώσει σαν αντεπιθέσεις 5 τον αριθμό σε κάθε ημίχρονο από τον Μπάσα 1. Και δεν φταίει εσύ και μου λε ότι είσαι αλαγανές, πώς τα λένε. Λεγανές, άντε πάνε. Θε τον μπροστά του εκεί πέρα. Γέρο. Ναι, εσύ μπορεί να τα λες γιατί δεν τον ήθελε από την αρχή και είπε ξεκάθαρα πράγματα. Ό,τι θες μπορεί να λες. Πρέπει μόλις τον άκουσα εγώ με την φωνή του Νταλάρα. Από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή. Μπορεί να λες ό,τι θες. Λοιπόν, το όνομα του Πετράκη σήμερα ακούγεται. Είπαμε, θα ακουστούν πολλά ονόματα μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλο. Έλα και ο Πετράκη σε προποτζίνικο δουλεύει εκεί στα Γιάννενα. Μάλιστα. Άσο, πάμε, έχουμε πολλέ γραμμέ. Έλα να αφήσουμε τον κόσμο. Εγινιακό Βέρεια Γιάννενα προποτζίνικα ομάδα. Αλλά πριν είπε στα Γιάννενα έχουν πιο πολύ κόσμο τον πάλι. Άλλο αυτό. Πάμε στου 6 τελευταίου. Δεν μιλάμε καθόλου. Άντε να δούμε αν θα μιλήσουμε. Ναι. Καλημέρα! Καλημέρα! Καλώς τον να. Εγώ είμαι? Ναι, ναι. Ναι. Καλημέρα, Κουράφ, Νίκος της Ισπανία, πάω. Έλα ρε Νικόλα, έλα ο Ορμού. Είπες ότι δεν είναι καμιά γιορτή, απλά είναι παγκόσμια ημέρα σήμερα και αύριο του ΠΑΟΚ. Ο σύλλογος μας έχει σήμερα... Πατριάρχη, Champions League. Σίγουρα πατριάρχης. Όχι 5-6, 6,5. Ναι, το βόλιο για το ποδόσφαιρο. Για ποδόσφαιρο Champions League. Αν είστε έξυπνοι, αύριο θα κάτσετε να χάσετε. Με τη Βίτη, τρελός είσαι. Και αύριο. Τρελός είσαι. Ναι, γιατί που θα πάτε, φίλε. Θα πάρετε το UEFA. Μισό λεπτό. Ανεβάζω το πρεσίδι της ομάδας κι άλλο. Τη βιτρίνα μου την κάνω πιο γυαλιστερή. Ναι. Κερδίζω και περνάω. Και πού θα πάρε, φίλε. Έλα. Πού θα πας που θα περάσεις. Ένα βήμα παραπάνω, ας πάω στους 16 αντί για τους 30. Μεγάλη δουλειά θα κάνεις. Παρακάτω, λέγε. Ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι. Παιδιά, να πω κάτι. Είδα προχθές ένα μάτς, ήδη ταξίδι με το Champions League. Έπαθα πλάκα με το παιχνίδι και γενικά την αντίδραση και των δύο ομάδων στο Betis Delta 3-3. Ναι, ένα απίθανο παιχνίδι που το ανέφερες. Δηλαδή, το 0-2 που κάνει η Θέλτα, λες έτσι. Ναι. 2-0-2-3-3. Ναι, ναι. Υπέροχο μάτς. Να κάτσε να κάτσε μαγνητικό να δει, είναι, ήταν ένα μάτς απίστευτο. Ναι, ήταν πολύ καλό. Δηλαδή, έπαθα πλάκα. Και κούν μπορεί να δώσει μια τριάδα. Βέβαια, θα δώσουμε και εμείς ο τέλος. Για πες. Ναι. Θα πω την Βαλένθια Άσο. Με την Young Boys, μικρό είναι αυτό, 1,50 βέβαια. Ναι, θα πω τον ΠΑΟΚ 1,90 από ημίχρονο του Πιτσιρικάδες. Α, ΠΑΟΚ Πιτσιρικάδες, ναι, σωστά. Και όπως έχω δει τις ομάδες. Παιδιά, αυτό το τριάρι, η τρία απόδοση του Άγιαξ μέχρι την Πίκα δεν σπάει, πιστεύω. Πραγματικά. Βάση απόδοση έχει δίκιο, είναι value bet. Ποιο είναι, Άγιαξ Μπενφίκα. Μπενφίκα. Μπενφίκα να κερδίσει. Και άμα βρει χώρο στο Άγιαξ θα την λιντζάρει, πιστεύω. Σωστός. Τα λέμε. Πάντως, να είσαι καλά. Ο ΠΑΟΚ έχει και τα τρία τμήματά του να παίζουν σε top level. Έτσι, να τα λέμε αυτά, Κωνσταντίνε. Μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο. Παίζουν σε top level. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλά, φίλε, εσύ. Να, εδώ. Καλά, μια χαρά. Λοιπόν,
Να πω το εξής, Κώστα, καταρχάς είσαι ψεύτης. Ναι. Γιατί? Γιατί? Ο Άρης με τον ΠΑΟΚ έκανε sold out, ανακοινώθηκε επίσημα. Το γήπεδο ήταν γεμάτο, ήμασταν μέσα. Κεφάλι σου είναι άδειο, σαν το γήπεδο του Άρη. Θα σου φέρω εγώ φωτογραφία. Την ώρα που παρατάσσουν δύο ομάδες, πόσα κενά καρεκλάκια έχει. Και τα sold out ανακοινώνουν μια μέρα πριν. Όχι μισή ώρα πριν τον αγώνα τύπης. Το κατάλαβες? Ωραία. Την είπες τη γνώμη σου, να πω τη δική. Δεν είπα τη γνώμη, είπα την αλήθεια. Εγώ θα σου φέρω φωτογραφία από ελικόπτερο, το γήπεδο του Άρη Πιατέλα, τρία λεπτά πριν αρχίσει το παιχνίδι, 2.500 με 3.000 καθίσματα άδεια. Και εσύ πες ότι είχε γεμάτο το γήπεδο. Ακούγεσαι. Ωραία. Ωραία. Εγώ λοιπόν θέλω να πω στους ακροατές, όχι σε εσένα, γιατί εσένα δεν μπορώ να σε πείσω. Δεν έχει λογική να σε πείσω. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν προς τον κόσμο. Ότι τυπώθηκαν εξτρά θέσεις, έχω φωτογραφία εισιτηρίου που πάνω δεν έχει αριθμημένο. Εγώ φωτογραφία το γήπεδο, ρε φίλε. Μισό λεπτό, ρε εσύ, Κώστα. Λοιπόν, πάνω γράφει εξτρά θέσεις. Άμα δεν θα σε στείλω σε μήνυμα. Εγώ θα σε στείλω σε μήνυμα έχει... τη φωτογραφία. Ρε παιδί μου. Εκδόθηκαν δηλαδή, λοιπόν πολλά τέτοια εισιτήρια. Ναι. Ήταν υπεράριθμο το γήπεδο. Όσοι ήμασταν μέσα το είδαμε. Είχε πάρα πολύ σας έπιασε διάρκεια και δεν πήγατε στο γήπεδο 2.000 άτομα. Στην 1 και στην 4 δεν υπήρχε όχι καρεκλάκι, ούτε σκαλί. Ούτε περιθώριο, ούτε στα κενά, στα διακόμματα. Στη θύρα 1 είχε πάνω από 200 καθίσματα άδεια. Ρε εσύ Κώστα, έχει 200 καθίσματα κάτω εκεί στα πανιά. Που δεν μπορεί να κάτσει εκεί πέρα, γιατί βλέπει ένα τείχο. Άγγελα λέει μπροστά, λέει δεν μπορεί να δει. Λοιπόν, άκουσε με τώρα, φίλε, μέσα ήμασταν. Δεν έχει νόημα τώρα αυτή η κουβέντα πας για μένα. Ωραία, δεν έχει νόημα γιατί, πρόσεξε γιατί Νίκο. Γιατί δεν έχει νόημα να προσπαθούμε εμείς να πείσουμε τον Κώστα, ο οποίος ψοφάει να εντριγκάρει, να... Για λόγους ακροαματικότητας και ανέχεις κανένα παράδειγμα που το πει. Στο λέω ότι αυτό το λέει και το πιστεύει, το βλέπω να ξέρεις. Δεν έκανε τη φωτογραφία τώρα, θα στήσω τον κύριο Ταμπούρη να μου να τον τη δώσει. Γενικότερα λοιπόν να πω ένα μήνυμα στους φίλους μου Αριανούς. Δεν έχει νόημα παιδιά να προσπαθείτε να πείσετε τον Νίκο, ο οποίος καλός χρυσός, εγώ Νίκο σε γουστάρω και σε ακούω και με τον Κιλόνι, πολύ μ' αρέσετε. Αλλά δεν έχει νόημα να προσπαθώ να σε πείσω εγώ, σαν Αριανός, ότι δεν είμαι πέτης. Γιατί είσαι παοξής, γιατί είσαι δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ, γιατί κάνεις τις μεταδόσεις τους και έχεις μια σχηματισμένη άποψη. Ναι. Δεν έχει νόημα εμείς οι Αριανοί να προσπαθούμε να πείσουμε εσένα, τον Κώστα και τον οποιοδήποτε. Και όμως φίλε, αυτή την κουβέντα για την Πέτης την έκανα με φανατικό οπαδό του Άρη που ασχολείται με την Ισπανία. Και αν θες να ξέρεις, ήταν ο Γιώργος Σωτεριακής που μου λέει εκεί είμαστε. Είμαστε εκεί η Πέτης. Ναι, εκεί. Ωραία. Ωραία, κράτα λοιπόν τη γνώμη του φίλου σου του Αριανού για σένα και για την παρέα σου. Πια... Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, όχι, δεν με ενδιαφέρει να σε ακούσω, γιατί σε ακούω πολύ λογικό και μ' αρέσεις. Θα πάμε στο λογικό σου. Ναι, δεν μ' αρέσει. Άκουσε με λίγο. Ποια πιστεύεις ότι είναι. Ότι στην Αθήνα, στο τελικό στο ΆΚΑ, είχα 25.000 με 27.000. Δεν μπορώ να σε πείσω, δεν μπορώ. Μα αφού το είπα, εγώ το είπα. 25.000 δεν θα καταρριφθεί ποτέ. Το είπες και στα καπάκια βγήκε ο άλλος ο Αθηναίος από το 95 τι έλεγε. Ναι, αλλά για μένα μιλάς τώρα. Δεν μπορούμε να γεμίσουμε το Χαριλάου. Ρε φίλε, να μας τρελάει. Φίλε Αργιανή, όμως τώρα εδώ μου χαλάς την εικόνα, γιατί εγώ σε ακούω με πολύ προσοχή και λέω ότι εσύ είσαι πολύ λογικός. Είπα ότι είχε 25.000 εγώ. Δεν το είπα. Λοιπόν, εσύ Νίκο το είπες. Ναι. Αλλά το γενικότερο κλίμα λοιπόν είναι κάτι το οποίο πάει να μας χαλάσει. Μάλλον όχι να μας χαλάσει. Θέλω να μου πεις μονολεκτικά για να φύγουμε. Ποια ομάδα. Ναι, ποια ομάδα. Δηλαδή. Όταν μου λέει εμένα ο Παοξής που δεν έχω τίποτα με το παιδί. Ποια ομάδα πιστεύεις ότι είσαι στην Ισπανία, μονολεκτικά. Ποια ομάδα πιστεύεις ότι είσαι στην Ισπανία, εκτός αν δεν ξέρετε πώς ακριβώς είναι η δυναμική στην Ισπανία. Είμαι η τετραπέμπτη ομάδα της Ισπανίας, βάλε τι όνομα. Ποια. Τεταρτοπέμπτη, δηλαδή τι, ποια είμαι η τετραπέμπτη ομάδα της Ισπανίας, ρε φίλε, το αντίστοιχο. Η Ατλέτικο και Σεβίλη. Ρε Σινίκο, η αντιστοιχία μου αυτή είναι ρε Σινίκο. Είστε τα πέμπτη ομάδα της Ισπανίας. Απλά η Ατλέτικο έχει 15 πρωταθλήματα, 10 κύπελα, έχει Champions League, έχει Europa League. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Ούτε εσείς Ατλέτικο. Όχι φυσικά. Εγώ είπα ο ΠΑΟΚ δεν είπα ότι είναι Ατλέτικο. Γι' αυτό του λέω. Προφανώς δεν γνωρίζουν τη δυναμική της Ισπανίας. Λοιπόν. Αυτό λέω. Καλημέρα. Μην πάρετε κανένα Ελευθερόπουλο, μην γίνετε Κόρντομπα της Ισπανίας. Δεν νομίζω να πάρω Ελευθερόπουλο. Πετράκης πιο πολύ σημαντικό. Καθυστερημένος. Ο Παντελίδης ακόμα δεν έχει ακουστεί τίποτα να λύσει συμβόλαιο, άρα να δούμε τι θα γίνει τώρα με τον Άρη. Έχει θέμα. Πάμε. Καλημέρα. Ναι, Κουλιανέ, εγώ είμαι. Βεβαίως. Για πες μου λίγο, Πάκου, ποια ομάδα είναι στην Ισπανία. Με τη Σεβίλη. Με τη Σεβίλη, τι θεωρεί τη Σεβίλη.
θεωρείται μια ομάδα πολύ δυνατή, τρίτο-τέταρτη που πάει καλά. Τρίτο-τέταρτη, τρίτη-τέταρτη. Ναι, εκεί. Εκεί πάντως Μπαρσελόνα και Ρεάλ δεν μπορώ να τον πω τον Πάο γιατί δεν έχει περισσότερους τίτλους από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Τι να κάνουμε. Εγώ ξέρω ποιος είμαι. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι κάποιοι άλλοι δεν ξέρουν ποιοι είναι. Α, εσείς ξέρετε ποιοι είστε. Εγώ ξέρω ποιος είμαι, αλλιώς θα έλεγα ότι είμαι Ρεάλ και Μπαρσελόνα. Α, ωραία. Άρα είστε μικρότερη ομάδα από την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό. Βάση τίτλων έχουν περισσότερους. Τι να κάνουμε. Όχι βάση όλων. Βάση τίτλων, ναι. Αυτή βάση της... Ευρώπης. Ναι. Βάση Ευρώπης. Είσαι της... ο τέταρτος. Όχι, βάση Ευρώπης είμαι πάνω από την ΑΕΚ του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Είσαι πάνω από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει πάει. Η βαθμολογία το λέει, ρε φίλε. Εγώ είμαι στο νούμερο 5. Ποια βαθμολογία, βρε τώρα κι εσύ. Η ΑΕΚ έχει πάει σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις 8 και στο UEFA στους 4 και είσαι μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη από την ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή ναι είμαι. Τι να κάνουμε τώρα, το αλλάξουμε γι' αυτό. Και αυτή τη στιγμή, δηλαδή, συγγνώμη λίγο, αυτή τη στιγμή και Ατλέτικο Μαδρίτη. Πάμε, καλημέρα, επόμενο. Δεν είσαι, Κούλιανε. Απ' την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Στην Ευρώπη, ναι. Δεν είσαι. 110 θέσει είναι η ΑΕΚ, 90 που είμαι και εγώ με 50, ρε φίλε, 58. Σε Ντόνι, ναι. Είδε τι γυναίκε μόνο. Είδα τι γυναίκε ναι. Και στου πιτσιρικάδε. Έχω δει και με Σάλκε εδώ ναι. Πέρα, έχω δει και το, με την Πεφίκα εδώ ξανά μαζί. Μέσα στον Κορδελιό, τι Παρθένε που. Δηλαδή του χρόνου, κάτσε. Ναι. Δηλαδή του χρόνου, άμα θα παίξω εγώ Champions League, θα είμαι μεγαλύτερο. Αυτό. Άμα. 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 Ναι, άμα ναι. Αρχίσαμε τα άμα. Πάμε, καλημέρα. Τα άμα δεν μ' αρέσουν. Σε Ντόνι έχει δει στον Κορδελιό που. Το σήμα τη Ιαπωνία. Όχι, την Παρθένα που πηδάει ο γύρο. Το σήμα τη Ιαπωνία. Την Παρθένα που πηδάει ο γύρο. Και βγάζει η άλλη το σεντόνι το ματωμένο. Ποιο ματωμένο, σάλτσα είναι. Ούτε τέτοιο σάλτσα είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Έλα, καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έλα. Μας βάλατε σε ένα τρυπάκι να κάνουμε συγκρίσεις ομάδων Ισπανίας και Ελλάδος. Για τον Ηρακλή δεν είπατε ποια ομάδα είναι στην Ισπανία. Ο Ηρακλής, ποια ομάδα είναι στην Ισπανία, ε. Καλό ερώτημα, ρε φίλε. Καλό ερώτημα τώρα. Ο Ερακλής είναι ο Σασούνα είναι. Ο Ερακλής είναι η Βαγιαδολίδ, κάπως έτσι. Ο Σασούνα είναι. Βαγιαδολίδ είναι ο Ερακλής. Ο Σασούνα που την έχει ο κόσμος. Λες τον Άρη την Μπέτις που έχει πέσει βαθμολογικά 3-4 και το Ερακλή που δεν έπεσε ποτέ βαθμολογικά το λες Βαγιαδολίδ. Ναι. Ο Σασούνα βρε πια βάγια. Ο Σασούνα πέφτει. Εσπανιόλ είσαι. Άκου, άκου, ναι. Είσαι ή Εσπανιόλ, ορίστε. Εσπανιόλ. Τι κατηγορία έτσι, είναι αυτή. Έτσι μπορώ να το δεχτώ. Εσπανιόλ, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Κατηγορία παίζει Εσπανιόλ. Η Εσπανιόλ έχει 4 κύπελα από ό,τι βλέπω. 6 κύπελα. Τι κατηγορία είναι Εσπανιόλ. Πρώτη, δεν έχει πέσει. Πάνε στη Β' Ισπανία, ρε φίλε. Γιατί, ναι, αλλά ο Ηρακλής δεν έχει πέσει, λέει ο φίλος. Έχει δίκιο το φίλο. Φράση που δεν έχει πέσει. Πάνε είσαι η Εσπανιόλ, φίλε. Άτε, είσαι στη σκιά τη Μπαρσελόνα διαρκώ, αλλά είσαι εκεί. Ναι. Ο Σασούνα είσαι, φύγε επόμενη γραμμή. Ο Σασούνα που λέω καλά. Έδιρε 5 μηχανόβιου με κράνη, έσπασε 3 κράνη ο κόκκινο κεφαλιέ του έδωσε. Κόκκινος, τη γραμμή, Θανάση, πάμε επόμενος. Πάσχει λέει η ψυχολόγος του από δονκιχωτισμό. Πώς το είπες? Δονκιχωτισμό. Μοναχικός καμπόι, τι βλέπει, τους ανεμόμυλους τι βλέπει. Βλέπει. Τι δονκιχωτισμό. Ξέρω εγώ, ναι. Πάει σε καφεκοπτίο και νομίζω ότι είσαι στη Μύκονο, ξέρω εγώ τι να σου πω. Δονκιχωτισμό. Ναι, πάσχει από δονκιχωτισμό. Πάσχει από δονκιχωτισμό. Θα το ρωτήσω ένα αδερφή μου, τώρα με έβαλε στην πρίζα. Ναι. Τι είναι ο δονκιχωτισμός. Ναι. Ναι. Ναι, καλημέρα. Δεν έχω ασχοληθεί ρε φίλε με δονκιχωτισμούς, τι να κάνω. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Ο Άρης λέει είναι η Λακορούνια της Ισπανίας, λέει ο Θωμάς. Έλα, έλα πάμε, καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλώς ναι. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Σταμάτα να λες παραμύθια, ρε φίλε. Συγκεκριμένα, φίλε, πάμε. Να σου πω κάτι. Μάλιστα. Ξέρεις πολύ καλά ότι στο Χαριλάου σε κάποια σημεία δεν βλέπεις. Τι δεν ούτε βλέπεις. Καν με την Ατλέτικο Μανδρίτης που ήμουν στην 7 εγώ, δεν υπήρχε κόσμος εκεί στη θύρα ένα χαμηλά και σε κάτι παρακμιακά μέρη. Ξέρεις πολύ καλά γιατί μας έβαλες αυτό το τρυπάκι τώρα να σας απαντήσουμε ότι οι διάδρομοι και γενικά οι όρθιοι που κάθονται στο Χαριλάου όταν γεμίζει το γήπεδο είναι πολλές εκατοντάδες άτομα. Επομένως μην μετράς καρεκλάκια ρε φίλε και δημιουργείς καταστάσεις. Λέει ο φίλος ότι σε σημεία που έχει πανό ήταν οι φίλοι στις σκάδες. Ναι, ούτε ναι. Με την Ατλέτικο Μανδρίτης είχε κόσμο εκεί πέρα γιατί δεν μπορείς να δεις. Ναι, ναι. Είναι τόσος πολύς ο κόσμος που κάθεται στους διαδρόμους όρθιος ναι. Που δεν μπορείς να μετράς καρεκλάκια τώρα. Άρα οι όρθιοι ήταν παραπάνω από τα καρεκλάκια μου λες. Πολύ παραπάνω. Μην λες τώρα ρε εσύ. Ξέρω ότι θες να κάνεις μουχαμπέτη τώρα αλλά μην έχουμε στεραχώριες μας έχουμε και σαν να μας τρελαίνεις να πούμε. Καλά. Εντάξει. Και θέλω να πω και ένα δεύτερο και να κλείσω. Ρίχτω. Ο κύριος Σερέρα, κατά τη γνώμη μου, δεν κάνει. Δεν, όπως είπε και ο Διαμαντόπουλος, δεν είναι κανονικός προπονητής. Ναι. Προπονητής που δεν προσέχει την άμυνά του για μένα. Ένα λεπτό. Συμφωνώ μαζί σου και το είπα πρώτος. Είναι καλός τεχνικός διευθυντής. Μισό λεπτό. Αυτό η ομάδα, η εταιρεία δεν το ήξερε.
όταν τον έπαιρνε προπονητή. Τεράστια ευθύνη έχει ο Θόδωρος Χαρυπίδης. Τέλειωσε. Τεράστια. Ωραία. Να σε καλά, φίλε. Για την επιλογή του κ. Ερέρα. Εγώ δεν τον ήξερα προσωπικά. Αυτός οφείλει όμως να γνωρίζει τι κάνει. Μεγάλη προσωπικότητα πάντως, αν δεν τον ήξερες. Δεν είναι χθεσινός ο Πάκο Ερέρα, να ξέρεις. Δεν είναι χθεσινός. Κοίταξε, Νίκος, το χορτάρι έδειξε μία ομάδα χωρίς πλάνο, χωρίς σχέδιο, ένα καλό passing game, τίποτα άλλο. Αυτό δεν είναι καλύτερο του Άρη. Να σε καλά, φίλε. Αυτός ο Αργιανός είπε πολλά σωστά πράγματα. Δηλαδή, θα κάνω εγώ passing game, αλλά στο passing game μου δεν έχω σαφή προσανατολισμό. Ναι. Να καταλήξει αυτό κάπου. Πού καταλήγει, λες. Δεν καταλήγει πουθενά. Ναι, ήταν... γιατί ο Άρης, αν ξέρω, στο πρώτα δύο μάτς που βγάλε γκολ, μετά δεν έβγαζε ούτε γκολ. Δεν είναι σημασία, ας μην έβγαζε. Ναι. Ολυμπιακός που χάνει τις ευκαιρίες, έχει προσανατολισμό. Καλημέρα, πάμε για να προλάβουμε. Ας τα κάνει, αφού τα φτιάχνει, ας τα κάνει, δεν με πειράζει. Ένας φίλος λέει, Νίκο, πες με 300 εκατομμύρια λέει, του κράτους και άρθρα 44, και εγώ λέει, θα έμπαινα στους ομίλους του Champions League. Έτσι. Επόμενη γραμμή. Α, μπράβο, να τα λέμε κι αυτά. Γιατί δεν πλήρωναν κάποια φορεία για να μπαίνουν Champions League, Κωνσταντίνε μου. Έτσι. Και σας χάρισαν 40 εκατομμύρια στον πάγο. Τι τις προσαυξίζεις. 30. Καλημέρα, ναι, αλλά τα πλήρωσα όμως. Τα πλήρωσα. Τα 11. Το αρχικό μου κεφάλαιο το πλήρωσε, μου κυμπάρεις. Καλημέρα. Έτσι. Ναι, σωστό. Έλα, φίλε. Με ακούτε. Ναι, ναι. Ναι, από Βέρεια Παοξής. Βέρεια Παοξής. Έλα, Παοξή. Όχι, τώρα δεν κοινοβουλεύω. Όχι, άσχετο με το θέμα του Άρη και του Πάρτο. Στην Αθήνα που είπε ο προηγούμενος ο Ραπτόπουλος. Ναι. Ότι για τους παδούς του Παριάδημα. Ναι. Όντως έχει δίκιο γιατί έζησε στην Αθήνα αρκετά χρόνια και ο παδούς του Παριάδημα είναι πάρα πάρα πολύ. Πιο πολλά τους παοξίδες. Έχει παγουράδες δηλαδή, ναι, λες πολλούς. Ναι, ναι. Υπάρχει μια λογική αυτή. Είχα τη βόγλητες εκεί. Τη δεκαετία του 80, πριν το 80. Μάλιστα. Πάρα πολλοί φύγανε και πήγανε στην Αθήνα. Ναι. Φανταστείτε τώρα τα Γιάννα χωρίς γερματεία, χωρίς πανεπιστημιακά νοσοκομεία, χωρίς... Ναι, 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 βέβαια. Φεύγαν όλοι και κατέβαιναν ένα παιδί κάτω και μετά έρχονταν μια άλλη έξι. Μάλιστα. Μάλιστα. Αντί να περάσουν την Κατάρα και να δουν Θεσσαλονίκη 6 ώρες, λέει πάμε Αθήνα πρωτεύουσα, πιο κοντά ναι, είμαστε. Ναι, κάτι βόλιο. Μάλιστα. Να σε καλά, φίλε. Πολύ ωραία η εμπειρία. Ήθελα να πω κάτι άλλο. Ναι. Θυμάμαι από παλιότερο, δεν το έχω ζήσει εγώ, η λεωφόρος ήταν γεμάτη με Παναθηναϊκό Παζιάννα, η μισή ήταν πάω, η μισή πας. Φωνάζα πάω, πας, πάω, πας. Και υπάρχει μάτς 1973-74. Ναι, ναι. Ναι. Ρουφ. Πας Γιάννενα. Πας Γιάννενα. Ναι. 1-4 με αλέφατο τα Γιάννενα. Με 23.000 γιανιώτες. Εγώ, και χίλιοι του Ρουφ. Σε πρόσφατο παιχνίδι Μπαρά, σχετικά πρόσφατο, πριν από 10-15 χρόνια, φίλοι του Πανετολικού έχουν γεμίσει Νέα Σμύρνη. Όλο, κίτρινο. Καλά, εκεί σκοτώνονται στα χωράφια, πτώματα έχει στο Εγρίνο. Χαμός, Πάμε, καλημέρα να προλάβουμε τουλάχιστον ένα δύο ακόμα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, με τον Ευρωπαίο θέλω να μιλήσω. Για μεσέρα. Έλα, ρε Κούλιανε. Έλα, γόρι μου. Ρε Κούλιανε, για να φτάσει στην ΑΕΚ, τις ευρωπαϊκές παραστάσεις που έχει η ΑΕΚ, θες 50 χρόνια, ρε. Πού να σε φτάσω, ρε φίλε. Θα μας τρελάνεις. Πού να σε φτάσω, 400 εκατομμύρια στο χιόνι, ρε φίλε. Άρθρα 44, δεν πλήρωνε εμπορίες. Πού να σε φτάσω. Άκου λίγο, η Manchester United. Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Για πες μου, ρε Κουλιάνη. Η Manchester United. Τότε τι μας λες για το σήμερα, ρε Κουλιάνε. Και πότε σε μιλήσω, για πριν δύο αιώνες πίσω. Για όλα τα χρόνια. Αρχίζει από σήμερα. Ναι. Από σήμερα αρχίζει. Τώρα με ρώτησε πως είναι μεγάλη ομάδα. 50 χρόνια έτσι κατόθεσες για να φτάσεις. Εντάξει, φίλε, εσύ έχεις πάρει κάτι κύπελα αβαβά στα χαρτιά, κάτι καλημέρα, πρωταβλήματα καλημέρα. Εκεί με χούντα, κάτι άρθρα 44, κάτι 500 εκατομμύρια στο χιόνι. Εγώ δεν μπορούσα να τα κάνω αυτά. Τι να κάνω, ήμουν με μικρό ζυγητικά. Απλά του φέρει χούντα τον κούδα πίσω. Αυτό μπορεί να μας το κάνει. Λοιπόν, γελάς. Λοιπόν, με αυτά είχαμε ένταση σήμερα. Ωραία, μπαλίτσα σχολιάσαμε. Ναι. Η πομπή του βιβλίου. Το Τάσο Λουκά θα κάνουμε εδώ να πούμε. Λοιπόν, ακούστε κάτι πριν να αποχωρήσουμε. Το νέο Huawei, φίλες και φίλοι, Mate 20 Pro, με ανθρώπινη φαντασία χωρίς όρια, βρίσκεται πλέον στα καταστήματα Wind. Το νέο λοιπόν υπέροχο Huawei Pro βρίσκεται στα καταστήματα με το πρώτο chipset all. Τα καταστήματα Wind λοιπόν σας καλούν να το κάνετε δικό σας ακόμα πιο εύκολα με τη νέα υπηρεσία επιστροφής και ανακύκλωση κινητών Bring to Save. Δεν το χάνουμε με τίποτα το Huawei Mate 20 Pro και κάπως έτσι θα αποχωρήσουμε. Θα δώσουμε σκυτάλη σε Κωνσταντίνο Βαραγιάννη για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται το κιανόλευκο ντουέτο. Γιάννης Πάγκος και Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. Ο Ζαϊράκος είναι Βουδαπέστη, θα πίνει εκεί κανένα καφεδάκι, καμιά πλατεία εκεί. Τι σάντουις να φάει αυτός εκεί τώρα. Θα φάει πολύ πράγμα. Θα φάει.
Θα βάλει πράγμα μέσα, χωράει και το στομάχι. Έχει μια σούπα που είναι και η γυναίκα του Λόραντ. Ναι. Γκούλα, κάπως έτσι λέγεται. Γκούλα. Γκούλα. Ναι. Πρέπει να φάει. Εγώ καμιά φορά που τσακούω νομίζω ότι ο Ζαΐρης θα φάει τον πάγκο και ολικά θα τον κατακτεί. Ναι, θα τον κάνει μια χαψιά, ρε παιδί μου. Λοιπόν, στις 12. Μήπως γίνεται ανάποδο και το πριονίσει, λες εσύ, ε. Μάλιστα. 12 η ώρα ενημέρωση Σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Το μεσημέρι ο Κωνσταντίνος εδώ με τον, με τον Γρηγόρη Κόκκινο. Εγώ θα έρθω, ρε μπαγάσες. Θα έρθω το απόγευμα για να δείτε ότι δεν πουλάω πρόλογο. 6 με 8 μαζί με Θανάση Κυλώνη, με τους άχαστους. Καλό πρωινό να έχετε. Γεια σας.